να ξεκινάει από την δεξιά που βλέπουν και δύο που βλέπουν έτσι.
Zoals ik dacht, die kan je misschien negatief. Wordt er niet tussen zien? Masse? Een keer los, hè? Τόσο πολύ. Πατέρα, μπορεί να βοηθήσει. Όχι, όχι, όχι. Πότε. Κανονικά μια κανονική γυναίκα όταν ακούει από κάποιον να απαντάει γεννήθηκα το 2012, λέει τι. Δεν τη πάει αυτή η ημερομηνία, δεν μπορεί. Ήδη όταν είναι μετά το 2001, εντάξει. Άρα, άμα μπορεί να μας το πει δύο πιο διακριτικά, ένα λόγο έτσι να μην είμαστε. Εγώ γίνεται σε αυτόν τον αιώνα. Έχει ακόμα πιο διακριτικό, είναι το 21ο. Ποιος θα καταλάβει. Εσύ είσαι το 21ο ή το 22ο. Ναι, να κατάλαβες ότι επέζησες εσύ είσαι ακόμα εδώ το 20ο. Ποιος τη χάρης. Συχνά είμαστε πάνω σε δύο αιώνες. Ο αιώνας. Άρα γιατί τώρα εσύ, επειδή είμαστε σε ένα μάθημα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παραβολές, το timing μας είναι ο αιώνας, αλλιώς το άλλο θα ήμασταν στη χιλιετία. Είναι για πιο αργά το βράδυ. Ναι. Γιατί άμα θυμάσαι σε κάποια φάση, το έκανα μια ερώτηση, άμα κάνουμε αυτό τι θα κάνει, η απάντηση, άμα κάνουμε αυτό, τότε η διδασκαλία μου θα λειτουργήσει μισό, μισή χιλιετία, αντί χιλιετία. Θυμάστε τώρα που το πω. Άρα, ο αιώνας, όταν λέτε σε έναν κανονικό άνθρωπο ότι το timing της χρονοστρατηγικής θα μπορούσε να ήταν ο αιώνας, είναι δύσκολο να το καταλάβει. Όμως, όταν βλέπουμε, ας πούμε, το Βυζάντιο που κρατάει 11 αιώνες, τότε έχει κάποιο νόημα. Στο Βυζάντιο να είσαι ωραίος σε επίπεδο της ώρας είναι στα όρια του γελίου. Δηλαδή, να βρεις μια στιγμή που ήταν πραγματικά σε αυτό το επίπεδο ωραίος. Άρα, το όμορφος είναι διαχρονικό. Okay. Άρα, γι' αυτό θα δείτε ότι στη χρονοστρατηγική θα χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ το όμορφο, όπως χρησιμοποιούμε και στα μαθηματικά, παρά το ωραίο. Και σας πούμε, το θεώρημα αυτό είναι όμορφο. Άμα πεις το θεώρημα αυτό είναι ωραίο, έχει πρόβλημα το θεώρημα. Λες για πόση ώρα. Μέχρι το αντιπαράδειγμα. Μπορούμε να πούμε ότι μια εικασία είναι ωραία. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι όμορφη. Δεν μπορεί να έχουμε άλλο παράδειγμα, να σπάσει η εικασία και τελειώσει. Ήταν ωραία ιδέα. Πρόσεξε, ήταν ωραία ιδέα. Είναι δύσκολο να πεις ήταν όμορφη ιδέα. Είναι. Γιατί το έχουμε. Γιώργο, το έχουμε, το έχουμε. Μπράβο. Άρα, ο αιώνας εδώ, θα έχουμε και θέματα εθνικής. Άρα, θα χρησιμοποιήσουμε τον αιώνα και την ομορφιά. Η ομορφιά μπορεί να είναι και κάτι άσχημο, μην το μπερδεύετε μόνο με την κλασική αισθητική. Εννοούμε ότι είναι μια οντότητα που είναι αναλύωτη στον χρόνο. Πολλοί θέλουν να είναι ωραίοι, λίγοι καταφέρνουν να είναι όμορφοι. Okay, το ξαναλέω, το βάζω με άντρες για να μην μου πει στα σηκώτια ο Παντελής και μου πει κάτι έτσι συστηστικό. Βλέπετε ένα γέρο, τον βλέπεις έτσι κομψό, ωραίο, και λες αυτός είναι όμορφος, γέρος. Εντάξει. Άμα πείτε είναι ωραίο, έχουμε ένα θέμα. Ότι αυτός έχει ήδη ένα πάθος χρόνο. Εννοούμε, ας πούμε, ότι γέρασε καλά. Δεν είναι σπασμένος αυτό, στέκεται, δεν είναι πράγμα. Αυτό. Άρα, αυτή η ομορφιά μπορεί να είναι και στάση ζωής. Άρα, δίνω ένα παράδειγμα για να
μην μπερδευτούμε. Άμα είστε σοκρατικοί, είναι κάμποση που είναι σοκρατική στον ελληνισμό, μπορούμε να πούμε ότι ο Σοκράτης ήταν όμορφος, ενώ ήταν άσχημος. Ήταν άσχημος. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν ήταν και πολύ όμορφος. Αλλά ήταν όμως όμορφος σαν πνεύμα. Εντάξει. Άμα βλέπατε τον Σοκράτη σε ένα πεζοδρόμιο στην Αθήνα, στην παλιά αγορά, τέλος πάντων, αυτός. Στην πραγματικότητα λοιπόν η στάση ζωής έχει ενδιαφέρον γιατί όταν διαβάζουμε τον Φέδωνα, ο Φέδωνας δεν καταλαβαίνει ότι ο Σοκράτης είναι όμορφος και προσπαθεί να τον σώσει ως ωραίο. Σου λέει, δάσκαλε, τι δίνουμε, ας τους λέει, αν δεν μιλάκεις, θα σε πεθάνω. Άρα σου λέει, όχι, θα στη ζωή σου, άμα φύγω εγώ μαζί σου, όλα αυτά που λέγαμε, πάει. Όπως καταλαβαίνετε, ο Φέδωνας έφυγε μόνος του. Και γι' αυτό δεν έχουμε αναλογία μαθητών με αποστόλων. Άρα, ο αιώνας όσον αφορά το τάιμι. Άρα, εδώ είμαστε συνδεδεμένοι. Έτσι θα έχετε και το α και το ω. Άρα, όταν είμαστε της ώρας, θα είναι το ω που βάλαμε, εδώ βάλαμε τον αιώνα. Άρα, αρχίζουμε τη σκέψη στην χρονοστρατηγική με τον αιώνα. Άρα δίνω ένα παράδειγμα, ενώ θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα δείτε ότι όταν παίρνετε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα δείτε ότι έχουμε μια τάση να λέμε οι πόλεμοι του 20ου αιώνα. Όπου το ξαναφουσκώσαμε. Άρα δεν είναι ότι κράτησε τόσο πολύ, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δύο πολέμους παγκόσμιους, ο οποίος ένας κράτησε 4 χρόνια και ο άλλος κράτησε 6 χρόνια. Συνολικά έχουμε μια δεκαετία ως πολεμική φάση. Έχουμε μια δεκαετία για έναν αιώνα. Ας εκεί παρακολουθείς, γιατί εγώ μιλάω και για τον Καναδά τώρα. Άρα, αυτή η δεκαετία μπορεί να είναι η πιο χαρακτηριστική εντός εισαγωγικών του αιώνα. Άρα εδώ μπαίνει το άλλο πράγμα. Είναι, εδώ είναι ωραίος, εδώ είναι το ένα και μπορούμε να έχουμε την έννοια της ομορφιάς. Και στην πραγματικότητα έχουμε και το θεμελιακό στοιχείο. Τώρα το ερώτημα είναι αν το θεμελιακό στοιχείο μπορεί να είναι ωραίο ή όμορφο. Δεν ξέρω. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Άρα, το θεμελιακό στοιχείο είναι το υπόβαθρο. Ας πούμε, όταν περιμέναμε, μου έλεγε ο Ανδρέας, βλέπω τη σημαία, κοιτάζω το κοντάρι και λέω τη βάση, πώς κρατάει. Είναι τη σημαία εδώ. Εδώ. Δεν βλέπω τη σημαία. Άμα είναι συγκροτείτε, κοιτάξτε ας πούμε πόσες βίδες έχει. Κοιτάξτε το ύψος που έχει. Κοιτάξτε πόσο ταλάτωση έχει. Εσύ δεν τη βλέπεις. Πώς δεν τη βλέπεις. Εδώ να τη βλέπεις. Εσύ καλό και σημαίνει. Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι η μερική από εσάς δεν κοιτάξτε να κάνει τη βάση. Το ερώτημα τώρα είναι πρώτον, αν είναι σωστό το ερώτημα, αν κοιτάζουμε τη βάση, αν κοιτάζουμε τα θεμέλια. Η βάση μπορεί να είναι απλώς το μεταλλικό με τις 4 βίδες. Το θέμα είναι πόσο έχει από κάτω. Άρα, άμα έχει 5 εκατοστά τσιμέντο, μια πολύ ωραία βάση με 4 βίδες, είναι πολύ απλό, έχει φύγει σημαία. Άρα, το θέμα είναι πόσο έχει από κάτω. Το θεμελιακό στοιχείο είναι οι ρίζες. Είναι αρκετά σπάνια τα δέντρα που έχουν ρίζες που φαίνονται.
Ωραία. Όχι ολόκληρες, φαίνονται. Άρα έχετε κάτι ωραία δέντρα, τα οποία απλώνονται πάρα πολύ στο ριζικό σύστημα και άμα έχετε δει, ας πούμε, οικαστικά που αφορούν π.χ. τον Βούδα, θα δείτε ότι ο Βούδας είναι κάτω από ένα δέντρο το οποίο έχει τεράστιες ρίζες. Το βλέπετε αυτό σαν εικόνα? Μαδαλινή, το έχεις δει αυτό? Πού να το έχεις δει, εφόσον έχεις παρακολουθήσει μόνο πράγματα που το 5% για τους άλλους, το 95% για εμάς. 5 για όλους τους άλλους. Άρα, έχει ενδιαφέρον, άμα το σκεφτείτε, έχετε ένα δέντρο, ας το κάνουμε έτσι απλά, έχετε έναν κορμό, έχουμε την τάση να κάνουμε αυτό. Τώρα, άμα κάνω αυτό, δεν θα ρωτούσε πια ο Ανδρέας αν στέκει. Άρα, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για τις ρίζες εκτός αν φαίνονται. Άρα, το θέμα είναι κακό στοιχείο για το ριζικό. Θα είναι λοιπόν το υπόβαθρο. Στη σημαία είναι οι πηγές. Στη σημαία είναι οι πηγές. Όχι. Όχι, όχι. Είναι το τσιμέντο που είναι πιο κάτω. Οι βίδες δεν είναι απολύτως τίποτα. Αν σου βάλω μια φλούδα τσιμέντο, έχει φύγει αμέσως. Οι βίδες είναι απλώς ο συντηρητικός κρίκος. Μπορούμε να το πάρουμε αλλιώς. Θυμάσαι που κάναμε περιστροφή στη θάλασσα? Ωραία, ποιος ήταν στην περιστροφή στη θάλασσα? Όχι, ωραία. Πού ήταν τα θεμέλια? Τα θεμέλια. Σε αυτόν που έσχοτε, στις άκρες. Θυμάστε σε στην αρχή του Masterclass, είναι δύσκολο σε αυτό το Masterclass να πάρεις πράγματα που έχεις ζήσει βιωματικά και να τα ξαναερμηνεύσεις με το λεξιλόγιο που μαθαίνουμε τώρα. Και να δεις τα θυμέρια που θα τα βάζεις. Στην χέρια. Στα χέρια. Το γεγονός ότι απαντάτε όλοι διαφορετικά πράγματα ενώ ήσασταν στην ίδια, ήδη είναι ένα θέμα. Είμαστε εντάξει. Άρα θα το κάνουμε αυτό. Άμα είναι. Άρα έχουμε πρώτα απ' όλα ένα κύκλο. Συμφωνούμε. Άρα, ο κύκλος είναι θεμελιακός. Όχι. Θα μπορούσαμε να είμαστε κάτι άλλο. Το πρώτο θεμέλιο είναι το σπάσιμο. Δηλαδή μπαίνω μέσα. Εκεί που ήταν ο χαράλαμος. Το σπάσιμο. Γιατί το σπάσιμο. Το σπάσιμο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει αυτό. Το γεγονός ότι άμα ήταν ένα κύκλο ή μια αίθουσα είναι μερικοί που πιστεύουν ότι ήταν κύκλο στο δεύτερο. Κλειστή καμπύλη θέλω να τον κάνω κάπου. Άρα το γεγονός ότι γίνεται αυτό σαν δυναμική, θα πάμε στο πρώτο επίπεδο. Εδώ μπορείτε ακόμα ή όχι. Ή όχι. Όχι. Ωραία. Κάνω έτσι λοιπόν. Άρα, άμα θέλετε να το δείξετε σε κάποιον αυτό που κάναμε, πρέπει να δείξετε πρώτα αυτό. Είμαστε εντάξει? Ποιοι είμαστε εντάξει? Εντάξει, παιδί. Άρα, άμα θέλετε να το κάνετε σαν εικόνα και να το θυμάστε σαν κάτι όμορφο, είναι αυτό. Αυτό είναι. Αν κάνετε αυτό, τι είναι σωστό, τι είναι σωστό. Άρα, τώρα το θέμα είναι ότι έχουμε τα δύο πάνε έτσι. Είμαστε εντάξει, το ζήσαμε. Άρα, το θεμέλιο που είναι αυτή η πρώτη κίνηση και εδώ θα βάλουμε έναν αόρατο δακτύλιο. Γιατί πάνω κάτω αυτοί που έμπαιναν έτσι έπρεπε να μείνουν κοντά στο δέσιμο. Όχι να κάνουν αυτό, η ώρα σε αυτό. Συμφωνούμε. Άρα μένοντας κοντά στο δέσιμο είναι το ίδιο. Φανταστείτε τώρα ότι είμαστε έτσι, εγώ κάνω αυτό και τις λέω προχωράτε και οι δύο. Okay. Αυτό να το ξέρετε
υπάρχει σε στέμα που ονομάζεται στέμα του Ηρακλή. Είναι για αυτούς που ξέρουν τι κάνεις. Άρα στο στέμα του Ηρακλή είναι λίγο πιο δύσκολο. Αν θες να το δείξεις εσύ, ποιο μέτρο, εδώ το μετάσεις. Θες να δεις, μέτρησε στην ακτή, να είσαι σίγουρος. Άρα στο στέμα του Ηρακλή, στην πραγματικότητα, αυτό μπαίνει μέσα. Άρα γιατί έχει γίνει, είναι ένα στέμα το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με το κεφάλι. Είναι πάντα γελί όταν βάζεις ένα στέμα σαν τύπο. Άρα το βάζεις αυτό, μπαίνει μέσα και σιγά σιγά προσαρμόζεται το κεφάλι. Άρα αυτό είναι ένα στέμα για πλειόρα. Πολύ καλό στέμα αυτό. Και ξέρεις ότι ζήτω ο βασιλιάς, πέθανε ο βασιλιάς, ζήτω ο βασιλιάς, πέθανε ο βασιλιάς, ζήτω ο βασιλιάς. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Αυτός εδώ ο καρτήλιος δεν φαίνεται από το σχήμα, ενώ φαινόταν, ας πούμε, στις δύο ρόδες. Στις δύο ρόδες είναι αυτό που κάναμε με την Ευαγγελία. Άρα είχαμε τις δύο ρόδες, άρα είχαμε τους δύο συνδετήρες που ήταν ο ένας τραβούσε, ο άλλος βέσκονταν. Και πάνω κάτω έπρεπε οι ρόδες να περάσουν από εδώ. Κατά συνέπεια φαινόταν εξωτερικά σαν να γρανάζει. Εδώ έχουμε τον Παναγιώτη που έχει πεθάνει στο... Και αυτός βλέπει τις εικόνες που σας λέω τώρα. Άρα, το θεμέλιο είναι ο συνδυασμός των δύο. Διότι αυτό είναι εσωτερικό, αυτό είναι εξωτερικό. Τη στιγμή που το κρατάτε και πείτε προχωράτε, θα δεθεί εντελώς. Συμφωνούμε. Ναι. Άρα, πάνω κάτω εδώ τι μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το κλειδί. Και αυτό εδώ, το διπλό, είναι η μελωδία. Άρα είμαι πάνω στο πεντάγραμμο. Βάζω το κλειδί, θα μείνω εδώ. Ό,τι και να κάνω θα είμαι εδώ. Πρώτο πράγμα. Θα βάλω και μουσικό. Άρα είχαμε ένα θέμα που για αυτούς που δεν το κατάλαβαν ακριβώς, είναι ότι αυτός που είναι μέσα πρέπει να μπει, συνεχίζει, αυτό είναι εύκολο. Σε κάποια φάση αυτή που ήταν σχετικά έξω, που έφευγαν ανάποδα, ξαφνικά ήταν τουν. Συμφωνούμε. Ωραία, τι κάνουμε στο τουν. Το γεγονός ότι δεν απαντάτε εξηγεί μερικά φαινόμενα που είδαμε, σκράτς. Κανονικά, πώς. Έχουμε ένα που μπαίνει και έχουμε ένα που τραβάει από την άκρη. Εσύ τώρα σε κάποια φάση είσαι στο σημείο που τεντώνεσαι. Μπράβο, άρα το ξέρεις βιωματικά. Εκεί που τεντώνεσαι, εσύ πρέπει, για να που τεντώνεσαι, ενώ έφευγες ας πούμε έτσι ξαφνικά το νιώθεις ότι σε τεντώνω από εδώ, πρέπει να αφήσεις και να φύγεις. Α, ναι. Και ακόμα και η ουρά, όταν τρέχει ανάποδα, δηλαδή ο καράλαβος, κανονικά, σε κάποια φάση νιώθει ότι σταματάει τώρα και αρχίζει να τραβά. Εκεί πέρα πρέπει να σταματήσει και να φύγει αυτός. Για να μαζευτεί. Αυτός τώρα όταν θα μαζευτεί, επειδή αυτός που είναι στο κέντρο θα σταματήσει, μαζεύοντας το, ξετυλίγεται. Όλα αυτά βέβαια θα κάνουμε συνειδητά, φαντάζομαι. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Το αυτόνοητο και το συνειδητό στα αρνητικό χρόνο, εφόσον το σκεφτήκαμε με την πρώτη. Άρα, ο αρνητικός χρόνος είναι πάνω κάτω, άμα σας έλεγα τώρα, ερχόμασταν για πρώτη φορά, εδώ, και σας λέει κάποιος, κάνατε την πισπίρα, λέει ναι, όχι. Αυτοί που έχουν πει ναι, έχουν κάνει αρνητικό χρόνο, δηλαδή δεν έχει κανένα να δώσει παράδειγμα. Άρα, ο αρνητικός χρόνος είναι, σου λέει ο άλλος, θα ήταν καλό να κάνεις αυτό. Το έκανα. Κανονικά εσείς λέτε, είναι καλό, εσύ είμαστε εδώ σε εσά. Θα ήταν καλό να κάνεις αυτό. Θα το κάνω. Αυτό είναι ήδη χρονοκαθυστέρηση. Αυτός είναι θετικός χρόνος. Το βλέπετε θετικά, γιατί δεν είμαστε όντε θα το κάνω. Αλλά δεν έχετε σκεφτεί ότι το αρνητικό χρόνο είναι το έχω κάνει ήδη. Έτσι. Για να με βοηθήσεις θα ήταν καλό να κάνεις αυτό. Το έκανα. Αμάν με βοήθησες.
χρόνος θα έχει σχέση επίσης με το βάθος της χρονοστρατηγικής. Εντάξει. Άρα. Σκυτάλι. Είμαστε στη σκυτάλι. Αν έχετε τη σκυτάλι, τρέχετε και τη δίνετε στο μπροστινό και αυτός δεν τρέχει. Μάλιστα, το έχουμε κάνει αυτό σαν άσχη. Δεν τρέχει. Είναι πολύ απλό, θα βάλει τα νότρα του πάνω σου. Παπ, φεύγετε, γιατί αυτός μέχρι να ξεκινήσει. Αυτός τώρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει πριν φτάσετε. Αυτό θέλει να πει ότι δημιουργεί αρνητικό χρόνο. Όμως το σημείο επαφής θα είναι αλλού από εκεί που θα έπρεπε. Εντάξει, εφόσον ξεκινάει. Τώρα, αν κάνει τη βλακία να ξεκινήσει πιο γρήγορα από εσά, έχει φύγει το σημείο επαφής. Άρα πρέπει να κάνει, εδώ είναι λίγο έντεχνο, πρέπει να κάνει για αυτόν μία χρόνο καθυστέρηση, ενώ κάνει αρνητικό χρόνο για εσά. Δηλαδή δεν τρέχει φουλ, αρχίζει για να έχει ζώνη επαφής, το παίρνει, φεύγει. Αυτά τα βήματα που κάνει δεν τρέχει στο φουλ. Άρα καθυστερεί. Όμως καθυστερεί για να έχει το καλό timing για εσάς. Όμως για να έχει το καλό timing θέλει να πει ότι έχει ξεκινήσει πριν να φτάσει. Οκ, το ξανακάνουμε για τους γιατρούς. Θεωρητικά, ξέρετε αυτά που βλέπουμε εμείς στα έργα και λοιπά, όχι μόνο στα έργα, μερικές φορές μπαίνουμε μέσα και κάνεις ας πούμε μυστέρια. Υπολογίζεις τι θες. Άμα όλος πει, πάω να το πάρω. Το έχω. Κάπου εδώ το είχα. Εδώ είναι. Το βρήκα. Ψαλίδι. Το έχω. Αυτό είναι ο Βέγκος, εντάξει. Έχω πολλούς μαθητές που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Και το πιο ωραίο, τον βλέπεις να υδρώνει, να πεθαίνει αυτό, εσύ ας πούμε είσαι κατσαβίδι, αυτό, κατσαβίδι, το έχω, νομίζω ότι είναι στον άλλο όροφο. Άρα η ιδέα ποια είναι, άμα κοιτάξετε, θα δείτε ότι όλα τα εργαλεία είναι κοντά και τα έχουν βάλει σε ένα σύστημα που είναι όχι να πηγαίνει και να τρέχει. Άρα κανονικά θα μπορούσατε να πείτε τι κάνει, τι μας νοιάζει, αυτό δεν έχει αρχίσει. Θα δημιουργεί αρνητικό χρόνο. Εντάξει, άρα, το timing. Δυστυχώς, όταν κοιτάζουμε το timing μόνο και μόνο ως στιγμιαίο, δεν καταλαβαίνουμε την προετοιμασία του timing. Και η προετοιμασία του timing είναι βέβαια απαραίτητα πριν. Άρα εδώ είναι που θα εμφανιστεί το πρώτο στοιχείο, αυτό θα είναι το θεμελιακό και αυτό εδώ το σύνολο θα είναι το υπόβαθρο. Πιο θεατρικά. Σενάριο. Τι είναι το σενάριο. Είναι το κείμενο το οποίο... Ναι, αυτό το ξέρω. Εδώ το εξηγώ είναι εδώ. Πολύ καλή προσπάθεια. Αυτό μου θύμισε τον κύριο Γιώργο. Τον κύριο Γιώργο. Έχει μια συγκέντρωση. Το σενάριο είναι το θεμελιακό στοιχείο. Δεν θα αρχίσει τίποτα το θεατρικό που είναι σενάριο. Μιλάμε για την δεν κάνω αυτό το συνδυασμό, κανονικό. Άρα το σενάριο είναι το θεμελιακό. Μετά, ό,τι θα περάσουν στο πλαίσιο του υποβάθρου. Πρόβες. Και μετά έχω την παράσταση, που ξαφνικά στην παράσταση όλα είναι στο καλό timing. Αυτός είναι από εκεί, αυτός είναι από εκεί, ο φωτισμός είναι σωστός, βγαίνει καλά, η πόρτα δεν έχει κλειδωθεί. Άμα το σκεφτείτε, όταν ξεκινάει η παράσταση, ξεκινάει το timing. Και μετά, αυτό που έχουμε συχνά στο θέατρο, το έχουμε και στη μουσική, ό,τι και να γίνει συνεχίζουμε. Εντάξει. Άρα δεν υπάρχει θεατρική παράσταση ή συναυλία που δεν έχει λάθη. Άρα δεν λες πού είναι η φωτεινή. Η φωτεινή σε πρόβα
Το λέω για αυτούς που μπορεί να κάνουν κάποια πρόβα με την πρώτη φορά, χωρίς να το καταλάβουν. Πρέπει να φανταστούμε ότι έχουν αυτό εδώ, έτσι εδώ. Οκ, στο. Στην παραμικρή νότα να κάνετε λάθος, πρώτα έχετε το βλέμμα. Μετά έχετε τη διορθωτική κίνηση. Από την αρχή. Αυτό χρησιμοποιεί ένα αρκετό χρονικό διάστημα με τη Φωκινή, ενώ έκανε θεατρικές σπουδές, για να της εξηγήσουμε ότι είναι ο σκηνοθέτης που λέει όταν ξαναρχίζουμε. Όχι κάθε ηθοποιός. Εσύ έκανες λάθος, ο φωτισμός είναι χάλια, ξανακούμε. Μπόρια! Πού είναι η Όλγα, το στοχευμένο θύμα. Επειδή μιλάω τώρα για το σχέδιο, να ξέρει, άμα θες να μάθεις για αυτήν, ρώτα αυτήν. Και μετά βέβαια ο δάσκαλος, επειδή είναι χειρότερος από ό,τι νομίζεις, του έγραψε θεατρικό και αυτές τις δύο μόνο. Γνωρίζοντας τις ειδικές ιδιότητες που έχουν η καθεμία, η οποία είναι η μία σταματάει την πρόβα στο παραμικρό λάθος και η άλλη δεν ξεκινάει ποτέ πρόβα χωρίς να ξέρει το κείμενο. Λάθος. Ξεκινάει την πρόβα χωρίς να ξέρει το κείμενο. Ναι. Είναι αυτό που τεντώνει από τις δύο πλευρές. Ναι, τεντώνεται, αλλά η μόνη που τεντώνεται είναι η Όλγα. Αλλά βέβαια το θέλει, έχει το γυαλί, εντάξει. Άρα, είναι σημαντικό να το έχετε αυτό στο μυαλό σας και να καταλάβετε ότι η προετοιμασία ενός καλού timing σημαίνει ότι έχει στρατηγική. Και αυτό θα το έχουμε στη διαχείριση κρίσεων. Άρα, στη διαχείριση κρίσεων, την πρώτη φορά που συσχολήθηκε η άμυνα, μιλήσαμε για στρατηγική διαχείριση κρίσεων. Είχαμε ειδικούς, υποτίθεται ειδικούς, και μου λένε, δάσκαλε, τι στρατηγική διαχείριση κρίσεων. Η διαχείριση κρίσεων είναι τακτικό, την ώρα που έχουμε μπλουν. Λέω, όπω, έχουμε κώδικα 1, 2, 3, 4, έχουμε κόκκινο, ναι, και πότε τα κάναμε. Το φαντάζεσαι, έχουμε φωτιά, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό το βάλουμε κόκκινο, πρόβλημα. Και γίνεται και εδώ, κόκκινο το πάνω, μόνο κόκκινο. Άμα είμαστε σε φάση κόκκινο, πάμε, παιδιά, σηκωθείτε. Εμείς θα καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πρωτόκολλο από διάφορες διαδικασίες που πάνε αυτόματα και το καταλαβαίνουμε όταν ο άλλος λέει, φτάσαμε επίπεδο 3. Για όσους δεν το καταλαβαίνουν, η Ισπανία, στο χτύπημα, ήταν σε φάση 3. Εντάξει. Ένα είναι κανονικό, δεν έχει τίποτα. Δύο είναι κάτι νιώθουμε ότι μπορεί. Τρία είμαστε σε ετοιμότητα, κόκκινο είμαστε μέσα. Φουλ. Άρα πριν το χτύπημα ήταν σε φάση 3. Που σημαίνει ότι κάτι καταλάβαιναν ότι θα υπάρχει κάπου ένα χτύπημα. Δεν ήταν ξαφνικά το περιμέναμε. Δεν είναι ανάγκη να σας πω ότι στην Ελλάδα είμαστε σίγουρα στο βίντεο. Ενώ δεν υπάρχει στους κώδικες. Γιατί βέβαια εμείς βάζουμε, πού είναι η Βασιλική μου, εμείς βάζουμε χρωματάκια που τα ξέρουμε μόνο εμείς, τα κυκλοφορούμε μόνο μεταξύ μας και ελπίζουμε ο Θεός να φυλάει να μην το μάθει ο λαός. Το ξέρετε αυτό τουλάχιστον. Ας πούμε έχουμε διάφορους που κυκλοφορούν, μπαίνουν, βγαίνουν και μας λένε θα περάσει ο τάδε, θα πάει από εκεί, θα βγει από εδώ, θα κάνει από εδώ και εμείς βέβαια κάνουμε ότι πέρασε, εντάξει. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον για όσους κυκλοφορούν σαραδρόμια αυτήν την περίοδο. Είναι μόνο στο ελληνικό που δεν καταλαβαίνετε ότι φτάσατε Ελλάδα. Ενώ βέβαια από εκεί που έρχεστε έχετε βάλει διάφορα. Όσα θέλετε, δηλαδή. Έχετε βάλει βιομετρικό διαβατήριο, έχετε βάλει αυτό. Πριν λίγο πριν μπείτε στο αεροπλάνο, έχετε μπάτσους που είναι μπροστά στο αεροπλάνο για να μπείτε ξανά στο αεροπλάνο ενώ έχετε περάσει τον έλεγχο. Ξαναβγαίνετε σε άλλο σημείο της ίδιας χώρας, έχετε αστυνομικούς που είναι μπροστά στην έξοδο πριν μπείτε στο αεροδρόμιο. Ενώ εμείς κατευθείαν βγαίνεις, πας έξοδο 5 και σε περιμένει βήχη. Αυτό είναι η αριστερία του παιδί. Ο Θεός είναι μεγάλος και εδώ είναι πολύ μεγάλος.
Εντάξει. Άρα, για τους άλλους δεν κάθεται εδώ. Δεν μπορεί να προλαβαίνει να πάει η Ισπανία, ενώ εδώ είναι στην πιάτσα. Άρα, θα το δούμε αυτό σε κάποια φάση. Στρατηγική διαχείριση κρίσεων. Άρα, κλασικά το ξαναλέω, η διαχείριση κρίσεων φαίνεται να υπάρχει κάτι όταν είναι γρήγορο, άμεσο και δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες για να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε όταν είναι γρήγορο, άμεσο. Άρα, τώρα το ερώτημα είναι ποιος σκέφτεται τι πρέπει να κάνουμε όταν πρέπει να είμαστε γρήγοροι και άμεσοι. Και εδώ έχουμε, οι δικοί είναι πιο πίσω, αυτοί σκέφτονται αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όταν δεν θα έχουμε χρόνο να σκεφτόμαστε. Ανδρέα, μοιάζει με ράμψα. Σου λέει, θα το μάθουν, dream, ξέρω εγώ, σεισμός. Dream, πυρκαγιά. Dream, πόλεμος. Dream, βόμβα. Dream, τρομοκρατική πράξη. Ξαφνικά, τάκ, όπ, πάμε κατηγορία αυτό, θα κάνεις αυτό, 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 αυτό. Αλλιώς θα πάνε αυτό, 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 αυτό. Άρα μετά για κάνουν προπόνηση στην διαδικασία. Αυτή η διαδικασία σε επίπεδο, ας πούμε, τονικών είπαμε, είναι η νομολογία στις άλλες χώρες. Έχει νόημα ο νόμος να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο. Ενώ την ώρα που τον εφαρμόζεται, αυτό είναι να λέτε, επειδή μου είπε, λες να είναι καλό. Πώς το νιώθεις εσύ με το να το βάλουμε. Ειδικά κόκκινα, να το ξυδάζω, και να έχουμε συζήτηση μεταξύ των δύο. Εσύ πώς το βλέπεις, πώς το βλέπεις, να το βάλουμε ξυδά. Πολύ φαίνεται, δεν φαίνεται πολύ. Πώς ήταν ο χώρο, πού είναι ο Αντώνης, ο Αντώνης. Είναι εδώ. Αν δεν είναι εδώ. Όσοι ξέρουν πόσο λιγάει το κεράκι, λέω κεράκι δεν υπάρχει και όνομα. Ο Αντώνης ο καημένος, όταν οδηγάει δεύτερο αυτοκίνητο, οδηγάει στην ταχύτητα που οδηγάει το γεράκι. Άρα επειδή ξαφνικά το γεράκι πάει λίγο πιο γρήγορα, καημένος ο Αντώνης προσπαθεί να την ξαναπιάσει. Άρα εδώ έγινε ένα πολύ ωραίο φαινόμενο, τούνελ. Μην γελάτε, είναι βιωματικό. Άρα μπαίνει το γεράκι με μια ταχύτητα, δεν θα την ονομάσω ομαλή, τέλος πάντων, γερακίνα. Και βέβαια ο καημένος από πίσω προσπαθεί να την ξαναφτάσει. Εγώ βέβαια είμαι με το κεράκι, τσακ, μπροστά στην αστυνομία, κανονικά, ταχύτητα, ταχύτητα, συν 5%, 99, όλα έξω. Αυτά είναι ο Αντώνης, συν 7%. Το πιο ωραίο είναι αλήθεια, είναι... Αυτό είναι αρνητικός αρνητικός πράγμας. Όχι, αυτό είναι ότι... Μην προσπαθείς να κάνεις το ίδιο που κάνει ο πρόεδρος. Γιατί επειδή έχεις λίγο χρονοκαθυστέρηση και προσπαθείς να το ξαναπιάσεις, τσαπ! Άρα το ωραίο είναι ότι ο Αντώνης ήθελε και να έχει συνομιλία. Το κάνω τον Αντώνη. Εσύ κάνεις εξαίρεση. Εμένα, γιατί με πιάσατε, είναι αυτός που τα μπροστά. Όσοι πιστεύουν ότι αυτό είναι θέατρο του δασκάλου, να ξέρετε ότι έχει γίνει στην Πελοπόννησο. Το πιο ωραίο είναι πέφτει σε καλούς, έχουν και εξηγήσεις και εννοεί μου. Κοίτα, ο προηγούμενος ήταν 5%. Άρα γι' αυτό τον αφήσαμε. Δηλαδή, δεν έχουμε μετρήσει. Ξέρω ότι για 5% τον άφησα και μετά έρχεται ο άλλος και λέει, άμα θες να κάνουμε διατριβή, εμείς την έχουμε έτοιμη. Μένα με σταμάτησε. Και το πιο ωραίο τώρα είναι να λέτε στον άλλον μπροστά. Μπορείς να πας λιγότερο γρήγορα και πρέπει να σε προφτάσει τον άλλον. Άρα κάνεις μια κίνηση να προφτάσεις τον άλλον που πάει πιο γρήγορα από σένα όταν πας κανονικά. Λιώνεις και τον ξαναπαίνεις τηλέφωνο για να του πεις πήγε σε παρακαλώ πιο αργά για να προφτάσω εγώ αυτό που ήθελα να σου κάνω.
Όλα αυτά τώρα σας εξήγησα την πλευρά των σημάτων. Γεράκι. Πρέπει να πατήσω λιγότερο το πεδάλι. Τώρα, δεν μπορεί να φανταστείτε τι σημαίνει. Σημαίνει πόνος, καταπόλυση ψυχής. Δηλαδή, τι το θες, ας πούμε, το Φεράρι δεν έχει το παραμάδι. Εδώ, λοιπόν, έχεις το παραμάδι, έχεις το Φεράρι και λες στην πρώτη ταχύτητα. Θέλω να σας πω, λοιπόν, τον πόνο της Κυριακίδας. Κάτι το θυμάστε. Άρα, ξαναέρχομαι λοιπόν σε αυτά τα αποτύπωμα. Στρατηγική διαχείριση της κρίσης θέλει να πει ότι η κρίση έχει την εντύπωση κάποιος ότι είναι, α, που είναι όπως λέγαμε, στιγμιαία. Όταν όμως μιλούσαμε π.χ. για την κρίση του 29, μόνο στιγμιαία δεν ήταν. Όταν μιλήσαμε για την κρίση του 87, εκεί ήταν στα όρια του στιγμία, αλλά επειδή ήταν οι υπολογιστές, έγινε multiplication, ο πολλαπλασιασμό. Τώρα είμαστε εδώ, να γράψω εδώ. Αφού δεν βλέπετε, εσύ είστε φλόμιγοι, τι μας νοιάζει εδώ, εδώ βλέπετε. Α, λέτε. Εντάξει, το λέτε για να. Άρα, ξανά. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζομαι για να είμαστε εγκαίρως στη στιγμή που πρέπει. Έχεις αντέλεση. Πρακτικά, δηλαδή, σώζεις ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να το διαχειριστείς, γιατί άμα σου πει ο άλλος, άμα κάνουμε το βέλτιστο την ώρα της παρέμβασης ή επέμβασης κλπ. Και χρησιμοποιούμε 20 λεπτά, και σου λέει σε 10 είναι μικρός, λες σε ευχαριστώ πολύ, δεν το έχουμε. Άρα ξανά πρόβα, ξανακάνουμε. Άρα, για την πρόβα. Εμένα μου άρεσε πάλι, ξαναπέρα αυτό το παράδειγμα επειδή το ζήσαμε, κάναμε τον κύκλο, είχατε πάρα πολύ πλάκα, ειδικά μερικοί, κάναμε την πρώτη φορά, έβλεπες ας πούμε τα βλέμματα, και όταν είπα, εντάξει, αυτό είναι πρόβα. Όλος νομίζω ότι έχει ξεσκιστεί, εντάξει, ήταν το φινάρι, το εκατοστάρι της χρονιάς, δηλαδή είναι τουλάχιστον. Λες, όλος θα το κάνουμε 10 φορές. Α, δεν το είχα προγραμματίσει έτσι. Και μετά βέβαια έχουμε αυτόν εδώ, με τον drone. Τώρα το έχω δάσκαλε, μπορώ να βγω, αλλά έχουμε κάνει 5 φορές την πρόβα. Είναι όλοι, ξέρεις, τεντωμένοι. Αυτοί που ήταν δυστυχώς δίπλα από την Ευαγγελία δεν έχουν πια ώμους που είναι μέσα, έχουν εξαρτωθεί εντελώς. Και μετά λέμε, τώρα το κάνουμε. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το έχει δει ο Παναγιώτης. Αν πραγματικά φανεί ότι ήταν εντάξει, θα έχει πολύ πλάκα να λέτε στους φίλους σας αυτό με την πρόσφαση. Άρα εγώ όμως θέλω να το σκεφτείτε. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό το κάνετε με ανθρώπους που είναι άγνωστοι, τους εξηγείτε πάνω κάτω τι είναι και με την πρώτη το κάνουμε. Έχετε ένα θέμα. Αυτή είναι το αρνητικό χρόνο. Πάνω κάτω αυτούς θα τους ονομάσουμε τους καταδρομείς. Τώρα είναι ο κανονικός στρατός που θέλει λίγο προπόνηση, εκπαίδευση κλπ. Οι άλλοι έχουν μια τέτοια προπόνηση συνεχώς για οτιδήποτε. Θες, μπορούμε να κάνω άλλο ένα τρελό. Ναι, εντάξει, οκ. Πόσο τρελό, βαθμό 3. Εντάξει, οκ. Και το κάνουμε. Σε κάποια φάση σας είχα στείλει ένα βίντεο πώς προπονούν στρατιώτες από ειδικές δυνάμεις που είναι μαζί και μπαίνουν σε ένα χώρο ο οποίος είναι γεμάτος σπίτια διάφορα παράξενα και φανταστείτε τώρα τετράδα εξάδα και είναι πάνω κάτω η πολύ ευέλικτη χελώνα των Ρωμαίων. Δηλαδή έχουμε τα όπλα από εδώ, από πάνω από πίσω, περπατάνε μερικοί, είναι ανάποδα, όσοι είναι μπροστά, έτσι. Όταν διασταυρώνουν έτσι, ανοίγουν αυτό, πηγαίνουν, βέβαια, την πρώτη το έκανα να πω. Στην πραγματικότητα, όπως σκεφτείτε, πολλές φορές το κάνουμε την πρώτη, για έναν πολύ απλό λόγο, δεν μπορείς να κάνεις πρόβα με όλα τα σπίτια. Άρα, π.χ. ποιοι είναι οι καλύτεροι σε πόλεμο εντός πόλης. Σνάιπερ.
Όχι, να πει τι στην Άγκυρα. Άσχετο. Είσαι άσχετο. Όχι, εγώ δεν είμαι. Καμία σχέση. Λάθο. Όχι, όχι, η αστυνομική είναι στην κατώτερη επίπεδο. Γιατί δεν μπαίνει σε τόσο δύσκολο. Είναι μάθημα. Όχι, όχι, όχι. Θα σας μιλάω για λαό. Οι Άγγλοι. Εσύ σημείωσέ το, ότι δεν το ξέρεις, γιατί ξέχασες Ήρα. Belfast. Οι Άγγλοι έχουν μια εκπαίδευση σε τέτοια θέματα, λόγω των Ιρλανδών και Βόρειας Ιρλανδίας, που είναι ετών. Βέβαια. Και όχι με πολύ απλά πράγματα και με βόμβες και με τέτοια λοιπά. Οπότε σας λέω αν είναι καλή η θέση, δεν είπα αυτό. Άρα, αυτό οφείλεται σε ένα πολύ απλό γεγονός. Αυτή που είπαν οι Ισραηλινοί κάνετε λάθος, γιατί έχουν μια ασυμμετρία. Οι Άγγλοι όταν είναι με τους Ιρλανδούς για Ήρα, είναι οπλισμός, οπλισμός. Η Ιντιφάντα είναι οπλισμός, τρέφες. Άρα δεν είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο, εντάξει. Άμα έχεις ένα καλό κράνος και είσαι με ένα καλό θεσμένο, θα ακούσεις μπλιν μπλιν μπλιν. Το άλλο είναι βγες που δεν το ακούς, δεν έτσι. Δεν τελείωσες. Άρα, να ξέρετε ότι πολύ συχνά και οι ίδιοι οι Αμερικανοί όταν έχουμε συμμαχικό πλαίσιο δέχονται τους Άγγλους μέτρους καταδρομής στην πόλη. Εκτός πόλης δεν βάζουν ποτέ. Όταν είναι εκτός πόλης οι Άγγλοι έχουν τους Σκοτσέζους. Άρα το ζήσαμε με αυτό με φόκλα, Αλουίνες. Οι Κίλερς ήταν οι Σκοτσέζοι. Εντάξει, οι Αργεντινοί είχαν ένα θέμα. Άρα, ξαναλέω, αυτές εδώ οι λιγότητες σημαίνει πάνω κάτω ότι όταν κάνετε πολλές ασκήσεις τέτοιου τύπου, όταν σας δείχνουν για πρώτη φορά μια καινούργια άσκηση, είναι πάνω κάτω, ας πούμε, κάνετε θέατρο και σου λέει κάνε λίγο αυτό το σχεδιασμό. Κάτι θα βρεις να κάνεις. Άμα το έχεις. Άμα δεν το έχεις, δεν θα βρεις τίποτα. Και όσες πρόβες είναι. Όταν είσαι απλός της παπαγαλίας, σου λένε κάνε λίγο, γέμισε λίγο, πάλι δεν το έχεις, τέλος. Άρα εδώ είναι, θα μετρήσουμε τώρα. Τώρα περνάω στο μεγάλο, είμαστε εντάξει. Άρα, για να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση, τώρα θα έχουμε το θέμα της πλαστικότητας. Έγραψα πλαστικότητα. Όχι, ήταν καλό το timing, ας πούμε. Πρώτον, πλαστικότητα δεν σημαίνει προσαρμοστικότητα. Είναι ένα τεράστιο λάθος που κάνουμε συχνά. Υπάρχει βέβαια προσαρμοστικότητα, αλλά να ξέρετε, προσαρμοστικότητα πάει και για τους δειλούς. Βραζιλός προσαρμόζεται. Αυτό είναι προσαρμοστικότητα 100%. Η πλαστικότητα είναι η ικανότητα να αλλάξεις τη μεθοδολογία σου με τα δεδομένα, αλλά την αλλάξεις εσύ. Γιατί να αλλάζουν οι συνθήκες. Σου λέει θα πάμε να πάρουμε τον λόφο. Θα πάμε στο λιμάνι. Θα πάμε στην εκκλησία. Είσαι ο ίδιος. Άρα οι τεχνικές που έχεις μάθει δεν είναι ότι προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, είναι οι ίδιες και τις ξέρεις. Άρα έχουμε λοιπόν έναν χαμελέοντα. Ο χαμελέοντας θα το πω αλλιώς. Ο χαμελέοντας είναι το ίδιο το δέρμα που αλλάζει το χρώμα ανάλογα με το περιβάλλον. Θα μπορούσε να πείτε, αυτός προσαρμόζεται. Όχι, αυτός που προσαρμόζεται είναι αυτός που αλλάζει στα κάκια ανάλογα με το περιβάλλον. Άρα δεν έχει μια ιδιότητα, παίρνει κάτι
προβάζει και προσαρμόζεται. Ενώ ο άλλος τα έχει όλα. Θες κόκκινο, κόκκινο. Θες μπλε, θα είναι μπλε. Τι μας είναι. Άρα στην πραγματικότητα, όταν κοιτάζετε μόνο την εφαρμογή της πλαστικότητας, έχετε την εντύπωση ότι είναι προσαρμοστικότητα. Περιμένει το έχουμε. Η Χριστίνα έχει πλαστικότητα στο πιάνο και όχι προσαρμοστικότητα. Βλέπεις τη διαφορά. Ενώ μπορεί να έχει ένα παιδάκι το οποίο να είναι πιο κλασικό και θα έχει πολύ προσαρμοστικό, να πεις ότι θα παίξεις αυτό από την γωνιά και το κάνει. Και έχεις λοιπόν την άλλη, το οποίο... Ενώ βλέπεις αυτή την ευκολία να το κάνει εύκολο, αλλά μετά στις λεπτομέρειες σε πρίζει. Λες ρε παιδί μου, κάνει αυτό. Εδώ του ζητάς προσαρμοστικότητα. Ας πούμε για το χαμελέοντα, λες, δεν είναι ακριβώς μπλε μπλε. Εντάξει, δεν είπαμε να είναι και μπλε. Θα σου πει ο χαμελέοντας, πάλι στο μπλε θα αλλάξει το. Άρα, η πλαστικότητα δεν είναι το ίδιο με την προσαρμοστικότητα. Όμως, το αποτέλεσμα, της πλαστικότητας φαίνεται σαν αποτέλεσμα της προσαρμοστικότητας. Το βλέπετε. Άρα έχουμε έναν ισομορφισμό στο αποτέλεσμα, αλλά δεν έχουμε έναν ισομορφισμό στην οντότητα. Και αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι το ένα είναι η οντότητα εδώ. Η πλαστικότητα είναι η οντότητα. Άρα θα δείτε ότι πολύ συχνά, ας πούμε, στις νευροεπιστημικές επιστήμες λέμε, η πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δεν λέμε η προσαρμοστικότητα, γιατί είναι ο ίδιος ο εγκέφαλος που τροποποιεί το νευρωτικό του δίκτυο ανάλογα με το τι έχει υποστεί π.χ. σαν τραύμα, π.χ. σαν μια παρέμβαση εσωτερική, που δεν είναι ακριβώς καλά παρά είναι μια πίεση, ή σε έναν χώρο. Αλλά έχουμε ας πούμε νευρώνες που μετακινούνται. Έχουμε νευρώνες που παίρνουν άλλη ειδικότητα. Και παιδιά, ας το. Αν το σκεφτείτε, κάνει αυτό. Κάνει. Π.χ. στο τραύμα, έχουμε ένα τραύμα, τι κάνουμε, το νευρώνες πέθανε. Άρα σου λέει θα περάσουμε από αλλού. Δεν γίνεται. Άρα δεν είναι ότι προσαρμόζεται, αφού δεν μπορεί να προσαρμοστεί εφόσον νέκρωσε. Είναι όμως ότι χάρη στην πλαστικότητα θα χρησιμοποιήσει αυτό το νοητικό σχήμα. Έχει ενδιαφέρον τώρα να σας δείχνω το ίδιο νοητικό σχήμα που παρουσιάστηκε ως αρνητικό με έναν τρόπο θετικό, αλλά ποια είναι η διαφορά. Τραλού, ποια είναι η διαφορά. Είναι ότι το έμαθε ότι είναι κακό. Άρα και εδώ ο εγκέφαλός μας δεν επιμένει. Αφού παίρνει σήμα, ο νευρώνας είναι νεκρός. Δεν τι κάνουμε. Τα κλαίμε. Αχ, το φαντάζεσαι. Θα το πες μετά από 10 χρόνια τι έκανες. Θα σε υπενθυμίσω ότι είναι αυτό που έκανα οι μανάδες αγνοούμενων κάθε Σάββατο στα οδοφράγματα στην Κύπρο. Για χρόνια. Και τους έλεγα. Άρα, αυτό εδώ, πλαστικότητα, θα το δούμε τώρα. Άρα, βάζουμε τώρα την πλαστικότητα. Χρησιμοποιούμε τον αρνητικό χρόνο. Έχουμε στρατηγική τη διαχείριση της κρίσης. Έχουμε το timing. Έχουμε το υπόβαθρο. Και το αποτέλεσμα. Θεωρητικό. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο. Αδελφή Καραμάζο.
Τούρκο είναι, φτωχό, το έχω διαβάζω πολύ. Θα μου βγει ρε παιδί μου, πριν θα γίνει. Έτσι θα καταλαβαίνετε ότι είναι στρατηγικό λάθος, για ποιο λόγο. Γιατί είναι το τελευταίο μεγάλο έργο του Ντοστογεύσκη, το οποίο είναι μετά από τρία μεγάλα έργα που είναι θεμελιακά, άρα ο Ηλίθιος, Έγκλημα και Τιμωρία και η Δαιμονισμένη. Εσείς πάτε κατευθείαν στο τελευταίο. Λες, σιγά, το έχω. Δεύτερο. Δεν ξέρετε ότι έχει επηρεαστεί από γεγονότα της εποχής, τα ιστορικά. Ποια γεγονότα, ποια επανάσταση, ποια είναι τα δεδομένα. Θα μου πείτε καλά, εγώ πρέπει κάθε φορά να διαβάσω όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά πήρες το τελευταίο, Άρα, άμα θέλετε να είστε κόπανοι, δικαιωματικά, λευκές νύχτες. Πολύ ωραία το βέλα, κλασική, όταν ήταν μικρός, όταν την έγραψε, όλοι οι Ρώσοι είπαν «Πω πω, γεννήθηκε ένας μεγάλος συγγραφέας». Κλασικός. Στο ενδιάμεσο, μετά τα 26 εξορία στη Σιβηρία, και έρχονται τα μεγάλα κουμάρια που δεν έχουν πια καμία σχέση σαν συγγραφικό έργο. Άρα εδώ το ερώτημα είναι το εξής, γιατί δεν πας εδώ και πας κατευθείαν εδώ και μετά έρχεται το κερασάκι και λέτε «Ρε Γιώργο, λίγο βαρία». Αφού δεν διάβασες ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό, θα έχει γράψει αυτή τη σειρά. Δεν έχει διαβάσει ούτε τα μικρά υπόγειο διάφορα είναι προετοιμασία. Και θέλει. Δηλαδή, Η άγνοια είναι υπερήφανη. Που είναι αυτό που είπε στο όριο, η τόλμη τη άγνοια, τη περήφανη άγνοια. Εγώ τολμώ να πω, δεν ξέρω τίποτα για την Ντοστογεύσκη, να το διαβάσω το τελευταίο του έργο. Άρα θυμάσαι κύριε Γιώργο, ότι το advice έχει μια λίστα από βιβλία που πρέπει να διαβάσετε, αλλά δεν έχει απαραίτητα τη σειρά που πρέπει να τα διαβάσετε. Και τι, αν τα έχετε διαβάσει όλα. Γιατί δεν έχετε σειρά. Γιατί είναι η διαφορά μεταξύ συμβουλής και εντολής. Όχι, η σειρά είναι εντολή. Θα διαβάσεις το έργο έτσι, 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 έτσι και ο μαθητής λέει να πας να γαμηθείς. Άρα του βάζεις όλη τη λίστα και του λες άμα θες και βαριέσαι, πάρε ένα από αυτά. Άρα για όσους δεν έχουν καταλάβει, είμαστε στο όπως. Αλλά πάτε κάτω. Σημαίνει, φτάνει. Πρέπει να έχετε καλό ποντίκι. Ή το βελάκι κατευθείαν, δηλαδή αποδέχεσαι το ποντίκι, άσχημα. Εκεί πέρα υπάρχει μια λέξη, advice, με πληροφορίες, πώς θα το πω τώρα, μερικές φορές επαναληπτικές. Αμπαταδόρικες, λέμε, όπου εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε ότι θα ήταν καλό να έχετε κάνει κάτι από αυτό. Άρα, άμα θέλετε για μένα, είναι σαν κατάλογος UNESCO. Πες ρε παιδί μου, είσαι εξωγήινος. Έχεις στη γη. Με το ύφος εξωγήινου. Τι να δω. Να, η κυρία Στέλλα μέσω. Έχεις τουλάχιστον ένα χιλιάδικο σημείο να δεις, μετά άμα θες κάνει και τ' άλλο. Να τα δω σε ποια σειρά, δεν έχει. Αντί να έχουν ποια σειρά και να μπορεί... Μα δεν έχουν ποια σειρά, είναι απλώς ένα σύνολο. Σε ένα σύνολο, μαθηματικά δεν έχεις κάνει. Ωραία, ένα σύνολο έχει σειρά. Έχει ένα σύνολο, έχει σειρά. Ακόμα, ένα σύνολο έχει σειρά.
Το κάνατε σύνολο. Όχι, δεν το έκανα στο όνειρο. Ένα σύνολο, η σειρά. Όχι, αλλά γιατί να είναι σύνολο. Γιατί αυτό ήθελα. Τώρα την έχει πατήσει, θα μου πει γιατί το θέλατε. θα σου πω γιατί. Όχι, να μην κοιτάξει τον πατέρα. Για τον πατέρα, μίλησε. Γι' αυτό ρε πατέρα. Ε, θα συνεχίσουμε τώρα. Θα σου δώσω ορχιδέες. θα είναι πολλές, να μην είναι μόνο δύο που υπάρχει το νούμερο. Άρα, ξαναλέω. Άλλο η συμβουλή και άλλο η εντολή και πολύ πλάκα. Ειδικά από σένα. Ενώ είσαι αντιδραστική, κάθε φορά που κάποιος σου λέει να κάνεις κάτι, κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Όταν κάποιος σου κάνει μια συμβουλή και σου λέει κάνω ό,τι θες, λες γιατί να κάνω ό,τι θέλω. Κάνω ό,τι δεν θες. Σε ποια σειρά. Κάνω ό,τι δεν θες, σε ποια σειρά θες. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρετε. Δεν έχει καταλάβει σε βάθο. Αυτή είναι η βιβλία που υπάρχει. Μπορεί να το διαβάσει παντού. Άρα ξαναλέω. Η εντολή είναι διάβασε το 1, διάβασε το 2, διάβασε το 3. Εδώ είμαστε στα όρια τη εντολή. Εδώ, αν προσέξετε όμω, τι λέω. Δεν λέω μη το διαβάσει αυτό. Θα ήταν καλό να διαβάσει αυτά γι' αυτό. 1. Αλλά τώρα όλο σου λέει, εγώ δεν θα διαβάσω όλα αυτά γι' αυτό. Το ξαναλέω πιο ελληνικά. Σοφοκλής, πόσα έργα, τα πάντα, 57. Γιατί θα μου κάνεις το 18 κατηγορία, γιατί αυτό θα είναι το δημιουργήσεις. 57 έργα. Πόσα έχουμε, 7. Άρα έχουμε τώρα αμέσως ένα πρόβλημα, θα εμφανιστεί και θα μας πει. Άμα τα 7 είναι στη σειρά και σε ποια σειρά είναι γραμμένα, ποιο θα περάσω τώρα. Αφού δεν το ξέρω τι θα κάνουμε τώρα. Άρα, θα πάρω λοιπόν τα 7. Στα 7. Θα θυμάστε τα 7 του Σοφοκλή. Ραλού τα θυμάσαι απ' έξω, τα έχεις διαβάσει όλα. Ρωτάς θα σε βρω σε Αριστοφάνη. Όλα, γιατί κοιτάς δίπλα ξαφνικά προς κατεύθυνση της Παρασκευής, λέγοντας ότι μήπως τα έχει διαβάσει τα 7. Άρα, επειδή το έχω ζήσει αυτό, για να δούμε λίγο πράξη βαρβαρότητας, πού είναι η Βίκη, επίδαυρος, η δίποδας, και αποφασίζει ο σκηνοθέτης, έτσι του λέτε ρε παιδί μου, ότι θα ανεβάσει τον ειδίποδα ανάποδα από το χρονολογικό και θα κάνει πρώτα κολονό και μετά θα κάνει τον τύραννο. Εδώ βέβαια μπορείς να του πεις γιατί. Εντάξει. Άρα μας παρουσίασε, δηλαδή ο άλλος έχει 7 έργα. Τουλάχιστον σε 2, ξέρεις ότι το ένα είναι μετά το άλλο. Και έρχεται το ξύπνο που είναι, σου λέει θα σας τα παρουσιάσω έτσι. Μετά εμείς φύγαμε έτσι. Άρα η διαφορά ποια ήταν, ότι αυτός πήρε τα λεφτά μας. Εντάξει. Και γι' αυτό βέβαια τελειώσαμε με σφύριγμα, όχι εμείς γενικά. Δηλαδή μιλάμε, εντάξει. Αυτό σημαίνει τι, λες στην αρχή, άντε να το δω και έτσι, μπορεί να καταλάβω και κάτι άλλο, σου σε. Λέω όμως εδώ το πρόβλημα ποιο είναι. Άμα πάρουμε π.χ. τους δαιμονισμένους. Και άμα εδώ δεν ξέρετε τίποτα, για την υπόθεση είναι Τσάιεφ, οι δαιμονισμένοι είναι απλώς ένα μυθιστόρημα. Ενώ ο Ντοστογεύσκη έπαθε ένα τεράστιο σοκ και το γράφει, λέγοντας ότι είναι εντελώς απαράδεκτη αυτή η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που μια παρέα ανθρώπων σκοτώνει έναν για να έχουν ενοχές όλοι και έτσι να δημιουργηθεί η έννοια της ομάδας, που είναι το δηλαδή πιο ακραίο σημείο. Και έτσι αυτή θα είναι μια τρομοκρατική ομάδα, η οποία όπως είναι όλοι δεμένοι με αυτή τη σαβούρα. Άρα όταν το βλέπει αυτό το Στογεύσκη, του κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που γράφει τους δαιμονισμένους. Να, βέβαια οι δαιμονισμένοι έχουν και μια άλλη επιρροή, είναι από τον κύκλο Πετρασεύσκη, στον οποίο συμμετείχε ο ίδιος ο Στογεύσκη πριν τον πιάσει η αστυνομία. Κύκλος λογοτεχνικός, συζητήσεις, ο οποίος όμως είχε
Η αστυνομία τον είχε, είχε χώσει παντού, είχε βάλει διάφορους. Όχι αστυνομία, αστυνομία, αστυνομία ασφάλεια. Όχι. Δηλαδή το ανέλογο από KGB, πέρα από το πολύ φιλικό πλαίσιο του Ελλάδα. Άρα μπήκαν μέσα. Ωραία, μπράβο. Άρα η ιδέα και είναι, είναι ότι μπαίνουν μέσα, ακούν τι λένε οι άλλοι και σε κάποια φάση λένε παιδιά αυτούς μαζεύουν. Άρα, για όσους δεν το ξέρουν, πόσο σημαντικό είναι, ούτω στο γεύση πέρασε σε εκτελεστικό απόσπασμα. Σε έβαλαν όλους στη σειρά και μετά για να τους κοροϊδεύουν και να τους φοβήσουν, τους έκαναν και τους έριχναν. Ναι, μετά τους έριχναν, τέλος πω. Άρα μετά έφαγε εξορία. Εξορία θα γράψει και άλλο, για τις αναμνήσεις. Κάτι θέλω να σου πω. Θα σου πω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το ανάλογο που έχει σχέση με αυτό είναι με τον Καμιού. Άρα, άμα διαβάσετε τους δίκτυους του Καμιού, άρα έχετε δικαίωμα να διαβάσετε τους δίκτυους. Εντάξει, οι δίκτυοι. Έχετε δικαίωμα και βέβαια έχετε δικαίωμα. Όμως, άμα διαβάσετε τους δίκτυους, πριν διαβάσετε τους δαιμονισμένους. Και βέβαια δεν ξέρετε ότι ο Καμιού ανέβασε θεατρικό όπου έκανε τροποποίηση των δαιμονισμένων και έκανε θεατρική παράσταση με 25 ηθοποιούς και 11 πίνακες που κάνει τους δαιμονισμένους και αυτό ήταν μετά τους δίκαιους και οι δίκαιοι αναφέρονται σε γεγονότα που είναι το 1905. Είναι και αυτά στη Ρωσία. Αλλά όλα έχουμε εδώ, έχουμε έναν Ρώσο, του Στογεύσκη, και εδώ έχουμε έναν Γάλλο, ο οποίος γράφει ένα θεατρικό το 1949, το οποίο αφορά μια υπόθεση του 1905, άρα είμαστε στην πρώτη επανάσταση, όχι το 17, την οποία άμα θέλετε, πάλι το ίδιο, μπορεί να το δείτε στον Ζιβάγκο. Εντάξει. Παστερνάκ. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, τώρα είναι πολύ πιο καθαρό. Αντί να διαβάσω ένα βιβλίο, θα έχω για χρόνια να διαβάζω μέχρι να φτάσω σε αυτό που ήθελα. Όχι, γιατί αυτά βέβαια είναι μετά. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι έχετε βέβαια δικαίωμα να έχετε την τόλμη και το θράσος της άγνοιας, αλλά έχεις και δικαίωμα να διαβάζεις την χρονολογία. Άρα, όταν ο άλλος σου γράψει τον πρόλογο, εγώ το έγραψα για αυτόν τον λόγο, και εσύ λες, εμένα δεν με νοιάζει. Εντάξει, τότε διάβασε Μπάρμπαρα Κάρτον, δεν έχουμε θέμα. Άρα, θα έχετε δικαίωμα. Τώρα είναι για τον Αριστείδη αυτό. Καλικά Αριστείδη, επειδή σε ξέρω, εσύ τώρα νευριάζεις, αν κάποιος σου πει, εγώ χαίστηκα, θα το διαβάσω ούτως ή άλλως. Αλλά θα πάρεις να μιλήσεις με τον δάσκαλο και θα του πεις πάνω κάτω, αυτός τι κάνει εδώ. Πάς. Και θα σου πει ο δάσκαλος, το χαίρεται. Για να το κάνει. Οκ, άρα το κάνει. Αυτό που μπορείς να κάνεις μετά είναι το ξαναπιάνεις με αυτό που διάβασε και του ξαναλες. Αυτό το σημείο, το κεφάλαιο, το θυμάσαι. Το ξεκούρε αυτός μέσα να το κάνω. Αυτό το σημείο, το κεφάλαιο είναι αυτό. Είναι αυτό, είναι εδώ, είναι αυτό, είναι εδώ. Ναι. Ναι. Άρα, επειδή το έχουμε ζήσει κάπως το ανάλογο και με την φωτεινία τους δίκαιους, έχει πολύ πλάκες που είναι φωτεινή, να κάνει θέατρο, να το παίζει, να κάνει το ρόλο της Ντόρας, να τελειώνουμε όλες τις πρόβες, να κάνουμε διάλεξη, την κάνουμε την παράσταση και μετά να τη στέλνω το ιστορικό υλικό, όπου καταλαβαίνει ότι ο Καλιάδευ λέγεται ποιητής στο κείμενο του Καμιού επειδή λεγόταν ποιητής ο αληθινός. Μετά να βλέπει την άμαξα του Αρχιδούκα φωτογραφημένη μετά από την ανατίαση της βόμβας. Μετά να βλέπει ότι ο ποιητής έχει γράψει ποίηματα, τα οποία τα έχουμε και είναι στο διαδίκτυο. Και εδώ τώρα το πιο ωραίο, γιατί επειδή δεν έχει καλή ανταπόκριση, γράφει ο Καμιού, όταν έγραψα τους δίκαιους, προσπάθησα να είμαι πιστικός για ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, όταν το διαβάζετε τους δίκαιους, σας φαίνεται τόσο ακραίο και εξωπραγματικό, που λες, εντάξει, παιδιά, το παρακτήριο σας, το παρακτήριο δεν το κάνει. Και
κάποιος σου λέει, εγώ προσπάθησα να είμαι πιστικός. Άμα θες, θα ψάχνεις τα δεδομένα, εκεί πάρα. Παραμερικά ονόματα που είναι μέσα είναι ακριβώς τα ιστορικά ονόματα. Εκεί πέρα νιώθεις λίγο κόπανος όταν το μαθαίνεις, θα γίνεται, εξαναδιαβάζεις. Άρα τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Θέλεις όχι και κανένα να σου διαβάσει αυτό το πράγμα, άστο, διότι δεν πρέπει να αντιστέκεσαι στο ανούσιο. Διαβάζει, έχει έρθει σε επαφή με το ουσιαστικό, με ευτική, ερωτήσεις παράξενες. Θα σου έπρεπε να διαβάσω αυτό. Και μετά αρχίστε. Δηλαδή, στο πρώτο χτύπημα στον τοίχο, σταματάς. Ναι. Άρα, διαβάζει το 4. Εφόσον το διάβασε, το διάβασε, τέλειωσε. Και μετά στο δεύτερο, την επόμενη ζωή αν προσφερούν, διαβάζει το 3, το ίδιο. Διαβάζει το 2, το ίδιο. Διαβάζει το 1. Δεν σε περνάει. Η ιδέα είναι, αν μπορείς να τον σώσεις, με αυτό που μας είναι αυτό, να τον σώσεις πολιτικά. Ή αν επιμένεις κυκλικά. Αν επιμένεις κυκλικά, δεν θα φτιάξεις ποτέ. Γιατί θα πέσεις σε πάγο κύκλο και μετά είναι σπατάλι χρόνο. Αν όμως υπάρχει το παραμικρό άνοιγμα, τσακ, ο κύκλος δεν είναι φαύλος, τσακ, οπ, αλλάζει όλη το δί, πρώτα τέχνη. Άρα εδώ ξανάρχομαι. Αυτό τώρα που σου λέω είναι συμβουλή. Δεν είναι εντολή. Άρα μπορείς να περιμένεις έτσι. Είναι πάλι το ίδιο. Εσύ έχεις κάνει θεολόγος έτσι. Με έχουν ενημερώσει τώρα. Άρα για να το χαρίσει. Ας πούμε ότι δεν είσαι θεολόγος. Όχι εσύ, ο Αρισίδης, εσύ είσαι. Δεν είστε θεολόγος και θες να διαβάσεις τα Ευαγγέλια. Πόσα είναι? Τέσσερα. Τα κανονικά. Συνοπτικά τέσσερα. Δεν μπαίνουμε στις διαδικασίες. Άρα εδώ έχουμε ένα πρώτο. Πρόσεξε το λόγο και θα σε χρησιμοποιήσω. Δηλαδή δεν είσαι προετοιμασμένος, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνουμε duet. Τα τέσσερα Ευαγγέλια έχουν γραφτεί σε κάποια σειρά, ναι, δύο. Αναγκαστικά, αναγκαστικά, χρονολογικά, κάποιο μπήκε πρώτο, κάποιο μπήκε δεύτερο, κάποιο μπήκε ύπερα. Τώρα λοιπόν έχει τη διαφορά μεταξύ χρονολογίας και παράδοσης. Μπορείς να πεις, η παράδοση λέει ότι αυτό ήταν το πρώτο. Συνήθως όταν ακούτε την φράση, ειδικά στη θεολογία, η παράδοση λέει, είναι ότι λίγο πιο μετά, σε επόμενα κεφάλαια, θα σας εξηγήσουν ότι δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά τέλος πάντων, χαρά της παράδοση, θα εξηγήσουμε το κανονικό. Θα δίνω ένα παράδειγμα. Η παράδοση λέει ότι το πρώτο είναι του Μαθαίου. Η παράδοση λέει ότι το δεύτερο είναι του Μάρκου. Η παράδοση λέει ότι το τρίτο είναι του Λουκά. Και η παράδοση λέει ότι το τελευταίο είναι του Ιωάννη. Άρα τώρα μπορείς να αποφασίσεις, εγώ θα διαβάσω ποιο άλλο. Οκ, διάβασα του Ιωάννη. Βέβαια, δεν είναι τόσο λάθος, και εξηγώ. Του Ιωάννη είναι το μόνο από τα τέσσερα που δεν είναι σαν τα τρία. Άρα δεν είναι τέσσερα, εσύ όταν διαφωνείς, φωνάζεις. Είναι 3-1. Ο Ιωάννης δεν είναι συνοπτικός. Γι' αυτό. Άρα, εδώ σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όταν κάνουμε την ανάλυση του κειμένου, βλέπουμε ότι εδώ συνοψίζουν, ενώ αυτός εδώ κάνει σύνθεση. Που σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτός είχε πρόσβαση σε όλα τα άλλα. Άρα τα συνθέτει με έναν τρόπο που δεν το βάζουμε
Συνοπτικό. Τι γίνεται, λέει. Άντε, καθίσει, καθίσει. Άρα, αυτό τώρα το λέει η παράδοση. Λοιπόν, όταν τώρα κάνετε θεολογία, αλλά υπάρχουν διάφορα επίπεδα θεολογίας, κλασική θεολογία, που κάνετε ας πούμε ως το πτυχίο σας, ή άμα κάνετε θεολογία σε επίπεδα έρευνας. Στην κλασική θεολογία θα σας πούνε ότι αυτή η σειρά είναι σωστή. Αυτή η σειρά είναι σωστή σίγουρα για το Ιώτα. Για το λάμδα είναι σχεδόν σίγουρο, αλλά τώρα σε επίπεδο έρευνας το βάζουμε ανάποδο. Φαίνεται ότι ο Μάρκος είναι μάλλον πριν το Μαθαίο. Άρα έχει ενδιαφέρον σαν έννοια, γιατί η ανάλυση και η επιχειρηματολογία ήταν η εξής. Υπάρχουν λέξεις μέσα στο Μαθαίο που φαίνεται ότι απευθύνεται πιο πολύ σε ένα κοινό που είναι Εβραίοι και γίνονται χριστιανοί. Είναι ξεκάθαρο ότι στον Ιωάννη απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι ήδη χριστιανοί, ενώ εδώ στο Μάρκο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Όμως, έτσι όπως φαίνεται, αλλά τα κάνω τώρα ξανά λίγο. Ξέρεις τι τρέξεις και στα ιταλικά, αλλά είναι άλλο. Άρα κανονικά έχουμε 1, 2, 3, 4. Τώρα όμως φαίνεται να είναι 2, 1, 3, 4. Και στην πραγματικότητα φαίνεται να υπάρχει 0, το οποίο δεν το έχουμε, το οποίο έχει επηρεάσει αυτά τα δύο συγχρόνως. Είναι η λεγόμενη τιμή του. Μπράβο, φαίνεται. Μα είσαι ωραίος, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Εσύ, παίρνεις πότε. Ναι, ναι. Εσύ, ας πούμε, όταν μου κάνει δώρο, και κάνεις δώρο ένα τετράδιο, ναι, ποιος. Ποιος είναι, η Λουτσία. Εντάξει. Άρα, μου λες ότι είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί, ποιος χαίρεται, όχι το καλό παιδί, αυτό είναι καλό παιδί. Εσύ χαίρεσαι που έφερες το καλό παιδί. Άρα, αυτό εδώ τώρα, θα ήταν να διαβάσετε το Q. Ναι, να το έχουμε. Άρα, έχουμε τώρα μια πρώτη πηγή, η οποία επηρεάζει αυτά τα δύο. Εμείς όμως τα έχουμε παραδοσιακά με αυτόν τον τρόπο, άρα μέχρι μια καλή έκδοση της βίβλου, θα δείτε ότι κάθε φορά που υπάρχει εδάφιο που είναι το ίδιο σε άλλο Ευαγγέλιο, θα στο γράφει από κάτω, στο Ευαγγέλιο τάδε είναι γραμμένο το ίδιο. Άρα κανονικά εσείς θα μπορείτε να πείτε, ωραία, όταν διαβάζω τον Μαθαίο, γράφει πουθενά ότι του Ιωάννη το ίδιο. Και δεν έχετε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Διότι άμα γράφετε σε ένα κείμενο, στο άλλο κείμενο γράφει το ίδιο, τότε στην αντιγραφή, το πούμε την αντιγραφή το πιο απλό, φαίνεται ότι γράφει το ίδιο στο γνήσιο. Δεν διαβάζετε εσείς το γνήσιο και σας λέει στην αντιγραφή είναι το ίδιο. Αλλά τώρα δεν ξέρετε ποιος είναι ποιος πριν. Άρα επειδή δεν θέλουν να μπερδευτούν τόσο πολύ, σου λέει, εμείς απλώς θα εντοπίζουμε πού γράφει το ίδιο στα τέσσερα. Άρα έχουμε μερικά σημεία που τα τέσσερα είναι τα ίδια, έχουμε μερικά σημεία που τρία είναι τα ίδια. Αυτό βέβαια που έχουμε κάνει τώρα σαν ανάλυση, έχει νόημα μόνο μετά τον Άγιο Ειρηναίο. Διότι εδώ δεν έχουμε βάλει βέβαια τα απόκριφα. Άλλο θέμα τώρα. Άρα εδώ στα απόκριφα έχουμε δύο κατηγορίες. Είναι τα απόκριφα. Δεν τα βάζουμε σε δύο καφές, είσαι σαν τα μικρά, έτσι όπως κάνεις. Άρα, στα απόκριφα έχουμε δύο κατηγορίες. Δύο μεγάλες κατηγορίες, δεν τις ονομάζουμε αυτό, είναι μια κατηγορία που αφορά τον γνωστικισμό και μια κατηγορία που πάνω κάτω είναι αυτό που κάνουμε. Στα αυτήν εδώ τη δεύτερη κατηγορία, τώρα έχετε ένα θέμα. Ποιος έγραψε πριν τα κομμάτια που μας αφορούν. Άρα, ο Ειρηναίος εμφανίζεται στο 180 και μάλιστα είναι στήλιο. Ναι, Λουμπουνό είναι το παλιό όνομα της Λιόν. Και στην, εκεί πέρα έχει ένα θέμα. Ο Ειρηναίος είναι πολύ μεγάλος ειδικός, όχι μόνο, ας το πούμε, χριστιανικά, αλλά και θεολογικά. Και καταλαβαίνω ότι έχουμε ένα θέμα
διότι υπάρχουν διάφορες τάσεις σε τις θεσμικές και έχουμε μερικούς που πιστεύουν σε δύο Ευαγγέλια, άλλοι σε τρία, άλλοι σε τέσσερα, άλλοι και σε ένα απόκριφο, άλλοι και στα άλλο. Σου λέει, παιδιά, δεν το έχουμε κάνει αυτό, πρέπει να το συμμαζέψουμε. Αυτό το συμμάζεμα βέβαια, τι σημαίνει, είναι την πηγή, είναι χάρη σε αυτό το συμμάζεμα που θα έχουμε την τετράνοφο. Άρα η τετράνοφος είναι σύμβολο το οποίο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Το χρησιμοποιεί έντεχνα ο Άγιος Ειρηναίος για να πει ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια έχουν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, του τάβρου, του αηδού και του λιονταριού, όμως στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι αυτό το έκανε μετά. Προσέξτε τώρα, όλο αυτό το παράδειγμα που σας δίνω είναι το ίδιο με αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει μία διάσπαση, η οποία έχει αρχίσει να εμφανίζεται, τάσεις. Και σου λέει σε κάποια βάση αυτό θα πρέπει να το μαζέψουμε και να πάρουμε ότι η επίσημη εκκλησία αποφασίζει ότι τελικά θα είναι τέσσερα, αλλά όσοι θέλουν μπαίνουν εδώ, μετά από διάφορες επιλογές, μετά τα άλλα τα λέμε ας πούμε απόκριφα, τα απόκριφα δεν είναι αιρετικά, είναι απόκριφα. Είναι άλλο θέμα. Και λέει, εδώ θα έχουμε μια ενοποίηση και θα λέμε, η εκκλησία θα πάει στο τέσσερα. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι σταματάει τη διαδικασία των άλλων. Και σου λέει, το ουσιαστικό και το κεντρικό μέρος είναι εδώ. Βέβαια αυτός δεν έχει πρόσβαση σε αυτό, αν δεν το ξέρω εγώ το, ένα άλλο θέμα. Αλλά σε αυτήν εδώ την τετράδα την αναλύει με αυτόν τον τρόπο. Ποια είναι η ιδέα? Είναι μια στρατηγική διαχείριση κρίσης που θα εμφανιζόταν σε βαθμό που θα είχαμε από σχίσματα έως αιρέσεις πάνω στο ίδιο πλαίσιο. Άρα αυτό σώζει μια κατάσταση, το ξανασουλουπούν το θέμα και λέμε τώρα ότι τα 3-1 είμαστε εντάξει. Άρα για να καταλάβετε λίγο το επίπεδο στην Ελλάδα, είναι μερικοί που πιστεύουν τα Ευαγγέλια είναι 12, επειδή το Πάσχα διαβάζουμε τα 12 Ευαγγέλια. Τώρα τι να τους πεις? Άρα έχουν ξεχάσει ότι διαβάζουν ουσιαστικά 12 αποσπάσματα από τα 4 Ευαγγέλια, τα οποία είναι μόλις 4. Στην Ελλάδα που το κάνουμε και οι φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο, μετά το δεύτερο. Μην τα λες έτσι, υπάρχει κάμερα που μπορεί να μην το λες. Δεν πειράζει, θα το μάθω. Αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη άγνοια σε θέματα που είναι θεμελιακά. Άρα εδώ ας πούμε η παρέμβαση του Ειρηναίου είναι θεμελιακή. Δεν είναι μια μικρή παρέμβαση. Δυστυχώς, επειδή το επίπεδο, όπως μας το είπε και τώρα, είναι συχνά χαμηλό και δογματικό, δεν κοιτάζουν την έρευνα σε αυτόν τον τομέα και λένε πάνω κάτω, αφού η γιαγιά λέει ότι πάμε και ακούμε τα 12 Ευαγγέλια, πώς μπορεί να είναι 4. Και τώρα τι να του πεις στην γιαγιά. Εντάξει. Άρα, είμαστε εντάξει, εδώ έχουμε κάνει αυτό που προσπαθώ να σας δείξω, ότι το προσπαθώ, το δείχνω, το θέμα είναι αν προσπαθείτε εσείς να το δείτε, ότι η χρονοστρατηγική δεν αφορά μόνο έναν τομέα, διότι εμπεριέχει μερικά σχήματα τα οποία εφαρμόζονται από τη στιγμή που η χρονοστρατηγική και η τοποστρατηγική μπαίνουν σε αυτούς τους τομείς. Έτσι. Άρα εδώ έχουμε τα νοητικά σχήματα και γιατί βέβαια εφαρμόζονται, γιατί ουσιαστικά η χρονοστρατηγική είναι φτιαγμένη με το βλέμμα της ανθρωπότητας.
Ιωάννη έγραψα τη λέξη, φαντάσου πόσο κρατήθηκα για την ιδέα την πρώτη στιγμή. Άρα, στην πραγματικότητα η τοποστρατηγική εμφανίζεται με την έννοια του έθνους. Δεν έχετε ανάγκη να έχετε το βλέμμα της ανθρωπότητας στην τοποστρατηγική. Ένα λόγο πολύ απλό, ποιος είναι, Βασίλη. Βασίλη, κοιμάσαι. Βασίλη, δύο. Θα στέπιες. Βασίλητες, μηδέ. Τόμος ουσιαστικά είναι χωρίς μεταξύ της εθνότητας. Είναι το σύνολο. Χρόνο. Αφού η χρονοστατική έχει χρόνο, η τοποστατική δεν έχει χρόνο. Είναι αργός. Ε? Είσαι αργός. Βάλε, είμαι αργός. Αλλά μπορείς να πεις είμαι της βραδύτητας, θα διαβάσω κούντελα. Έχεις διαβάσει την βραδύτητα. Όχι, βάλε εκεί που το μεγάλη πάρει. Έχεις βάλει μια μεγάλη πέτσια να διαβάσεις. Εδώ βάλε. Ο δάσκαλος διαβάζει κανένα άνθρωπο. Άρα, ανθρωπότητα και έθνο. Γιατί σας το βάζω έτσι. Άμα εδώ σας βάλω, ηνωμένα έθνο. Στην πραγματικότητα η τοποστρατηγική μπορεί να διαχειριστεί πώς βλέπουν τα πράγματα σε επίπεδο εθνικό, ακόμα και τα ηνωμένα έθνη, όμως συγχρονικά. Εντάξει, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη τώρα είναι επίσημα Ηνωμένα Έθνη, έχουμε ένα συμβούλιο ασφαλείας κλπ. Διαχειρίζονται αυτά που είναι τώρα. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά αυτοί ξέρουν την ιστορία του καθενός για 2.000 χρόνια και παίρνουν τις αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο. Πάνω κάτω, το βλέπετε και στις πολιτικές επιστήμες, φτάνουν μέσα ως ένα όριο. Άρα, όταν ας πούμε λέτε κάποιον θα είναι στο Κυπριακό, τις διαπραγματεύσεις για κάποιο σχέδιο. Εντάξει, όλα τώρα είναι από Ουρουγουέι. Φαντάζομαι ότι αμέσως ξέρει ότι το πλαίσιο είναι το 1571. Άρα, άμα είσαι ήδη ενημερωμένος για το 60-63-74, είναι ήδη σούπερ ενημερωμένος. Γιατί άμα σας πω τώρα για Ουρουγουέι, πείτε μου 3-3 ημερομηνίες. Ουρουγουέι. Δεν είναι επειδή παραλαμβάνετε την ίδια λέξη που σημαίνει ότι απαντήσετε. Θέλω να πω ότι πάνω κάτω στον κόσμο έχουμε 200 χώρες. Θα πρέπει να μου δώσετε, ας πούμε, 600 ημερομηνίες. Σας λέω, ας πούμε, μόνο 3 ημερομηνίες για κάθε χώρο. Δηλαδή δεν έγινε και. Α, δεν μπορείς να πεις και είσαι και παντογνώσεις. Αλλά ούτε αυτό. Όπως έλεγε, ούτε το όνομά του εδώ, ούτε αυτό. Ή, όπως λέει ο Ανδρέας, όχι σήμερα. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβετε ότι όταν έρχεται διαπραγματευτής, ανάλογα, δεν σώτω διάφορα που ακούτε, ακούτε ξένα ονόματα, δεν έχουν καμία σχέση με το πλαίσιο και λέτε, παιδιά, θα το διαπραγματευτούμε. Και επειδή έχετε και τους δικούς μας που βέβαια ένας Θεός ξέρει τι ξέρουν, συνομιλούν όλοι αυτοί και να μας βρουν μια λύση. Άρα, όπως σας είχα πει, και σε άλλο πλαίσιο, στην Αμόχωστο, θα πάτε τώρα στην Αμόχωστο, στα κατεχόμενα, θα μπαίνετε στο λιμάνι, όπως μπαίνουμε εδώ, τσακ, μπαίνετε στο λιμάνι, θα δείτε ότι έχει ένα έργο τέχνης, το οποίο αναφέρεται στο 1571, και στην εισβολή που έκαναν τότε. Αυτό το έφτιαξαν μετά το 1974. Και στο παιδί μου το έχουν πει μία φορά, 2, 3, 5, 15, και εσύ 1960. Γιατί το λάθος στο στρατηγικό δημιουργείται το 59, διαχωρίζουμε ξαφνικά τους Κύπριους σε Υποκύπριους, Ενοκύπριους κλπ. Τόσα χρόνια δεν λέγαμε. Άρα ξεχνάμε ότι για τους Τούρκους οι Τούρκοι είναι Τούρκοι. Δηλαδή, το 1571 δεν λένε είναι η αποβίβαση των Τουρκοκυπρίων. Οι Τούρκοι.
Λειτουργεί στο μαλλί, κανονικά. Ε, κοριτσιά, δεν φέρα αυτό εδώ. Να δω. Και το ήξερα όλο το πράγμα, το διαλύσαμε. Επειδή είναι αυτό ο υπεύθυνο ο θεμελιακό, δηλαδή είναι εξ αποστάσεω. Εδώ ναι, μπράβο. Θέλετε κι άλλο εδώ. Μετά θα κατουρίσετε. Δηλαδή το κλασικό. Το κλασικό, όταν έχετε κορίτσα, είναι ότι κατουρά εφόσον έχετε μπει στο αυτοκίνητο δρόμο. Δεν μπορούν να κατουρίσουν πριν. Δηλαδή θα πάμε το λέτε. Όχι. Τώρα, όχι. Μπαίνουμε. Βλέπεις και μετά βλέπεις επόμενη έξοδο σε 100.000 χιλιόμετρα. Τότε λέει, θέλω να κατουρίσω. Άρα είναι μερικοί που κάνουν κορίτσα για να έχουν ένα ποτήρι νερό. Όσοι τουαλέτες έρχονται πριν. Παντελή, το πιάσεις, θα το εξηγήσεις στην αμάγκη. Ωραία. Άρα, τα νεολυτικά σχήματα που έχουμε εδώ είναι άλλο τα Ηνωμένα Έθνη, άλλο η ανθρωπότητα, όμως, επί του πρακτέου, δεν έχουμε κανέναν θεσμό που λέγεται ανθρωπότητα. Ευτυχώς, γιατί η ανθρωπότητα δεν είναι θεσμός. Άρα, ξαναρχούμε στους θεσμούς. Προσέξτε, η ημερολογία των θεσμών έχει αλλάξει πρόσφατα. Δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι μας έχουν πει ότι είναι, όταν εγώ λέω θεσμό. Δηλαδή, ο θεσμός τώρα στην Ελλάδα είναι η πρώτη τρόικα, απλώς επειδή οι άλλοι δεν το λένε τρόικα και το λένε θεσμό, έχουμε θεσμικές διαπραγματεύσεις. Ενώ βέβαια όταν έλεγες έχουμε εκλογικανές διαπραγματεύσεις, είναι ήδη. Έχουν φορεσιά, θεσμική. Άρα, ξανέρχομαι εδώ. Όταν βάζουμε τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό που δεν έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτό δεν υπήρχε πάντα. Άρα, πρώτο πρόβλημα. Αν θέλετε, εδώ το ανάλογο είναι αυτή που θα είναι μετά, όταν θα έχουμε ξεκινάξει όλο το θέμα της ΑΟΣ και θα συζητάνε για την ΑΟΣ, το ΦΠΑ, θα δουλεύουμε εδώ. Εμείς λοιπόν θεωρούμε τώρα όλοι ότι τα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν. Ωραία. Έχουν παρελθόν τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι. Ποιο παρελθόν έχουν? Γενονία των Εθνών. Άρα. Γιώργο, πήρες δύο πόντους. Μ' αρέσει. Εσένα πώς σε λένε? Κυριάκο. Κυριάκο. Ας πει καλό όνομα για αυτό εδώ. Λοιπόν, Κοινωνία των Εθνών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ξέρετε το δάσκαλο, ξέρετε ότι του αρέσει πάρα πολύ που από εδώ περάσαμε εδώ. Διότι εδώ είχε ένα κάμπο. Το οποίο βέβαια μόνο με τα έθνη δεν έχει σχέση. Εντάξει. Άρα, προσέξτε όμως, αυτό είναι μια λανθασμένη μετάφραση που είναι αγγλόφωνη. Άρα, στα αγγλικά οι αγγλόφωνοι... League of Nations. Πώς? Δεν είναι League. League of Nations. Ναι, αυτό είσαι εσύ. Και στο γαλλικό είναι Société des Nations. Société des Nations. Ποια είναι η διαφορά όμως? Society και Société, στα αγγλικά και στα γαλλικά, δεν είναι η κοινωνία. Εντάξει, ας πούμε όταν λέμε εταιρείες υψηλής νοημοσύνης είναι στο site. Δεν είναι κοινωνίες. Πώς? Ναι, ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι κάνουμε ένα στρατηγικό λάθος. Αυτή είναι μια ονομασία η οποία το κάπα εδώ ήταν πολύ κοινό και τελικά μπήκαν στο Ηνωμένα Έθνη. Και γιατί έχει ενδιαφέρον? Διότι αυτό φαίνεται να είναι μια υπερδομή. Το πιάσατε? Είναι η κοινωνία των εθνών. Οκ. Τότε ποιοι είναι οι πολίτες αυτές της κοινωνίας? Αν το σπάσετε λίγο και το αναλύσετε, θα δείτε ότι έχετε πολλά προβλήματα. Δηλαδή, όταν έχετε ένα έθνος, μια χώρα, ένα κράτος, σε αυτός είναι κάτοικος, αυτός είναι πολίτης, αυτός είναι ψηφοφόρος, αυτός είναι οικολογίστη. Ωραία. Τώρα πάμε. Κοινωνία των εθνών. Ωραία, πολύ ωραία. Ποιο είναι η βάση? Δηλαδή, ποιος είναι ο πολίτης? Ποιος είναι ο κάτοικος?
Ποιος είναι ο ψυχοφόρος, ποιος είναι το εκτελεστικό. Τώρα μπαίνετε σε ένα πρόβλημα που ευτυχώς τώρα δεν υπάρχει πια, είναι ότι δεν είναι κοινωνία, είναι έθνη το οποίο είναι ενωμένα. Όταν ακούς ενωμένα έθνη, καταλαβαίνεις αμέσως ότι δεν έχεις κάτι που είναι από πάνω, είναι ότι απλώς αυτοί είναι μαζί. Άρα, ας πούμε, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά, θα σας πω η βαρύτητα πέφτει στα έθνη, ενωμένα έθνη. Πώς. Η βαρύτητα πέφτει στα έθνη, στα έθνη. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι, βέβαια, η βαρύτητα δεν είναι η λέξη, παρόλο που σου είπα ακριβώς, είναι ο χρόνος. Γιατί στα αυτά τα πράγματα που κάνουμε, το ανάλογο της βαρύτητας της γενικότητας είναι ο χρόνος της χρονοστατικής. Άρα ο χρόνος εδώ είναι σημαντικός και εδώ, διότι μονάδα χρόνου ανθρωπότητας είναι το έθνος. Έχει νόημα το έθνος, γιατί έχει ένα πάθος. Προσέξτε, όχι το κράτος. Τα κράτη, όπως καταλαβαίνετε, έχουν αλλάξει σύνορα, δομές κτλ. Ας πούμε, όταν λέμε το Κυπριακό κράτος, είναι μετά το 60. Ναι, αλλά η Κύπρος υπήρχε και πριν. Εντάξει. Η Ελλάδα τώρα, πώς η Ελλάδα, επειδή είμαστε σε σωστό χώρο, όχι ότι είναι Ελλάδα. Οπότε είναι η δημοκρατία. 1831. Όχι, 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 όχι. Το ενσωματώνω και με τα σύνορα. Ναι, έχουμε. Άρα με τα σύνορα είμαστε στο 47. Εντάξει. Όμως, άμα το κοιτάξετε καθαρά θεσμικά, είμαστε μετά το 1974. Δεν είμαστε πριν. Δεν μας έλυξε. Βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι άμα τώρα ασχολούμαστε με αυτό και κάθε φορά λέμε «Μα αυτό δεν είναι Ελλάδα, τώρα είναι Ελλάδα, τώρα είναι Ελλάδα, τώρα είναι Ελλάδα», δεν έχουμε πια. Όλοι ξέρουμε ότι είναι Ελλάδα, δεν έχει σχέση με αυτό. Μας εντάξει, το πιάσαμε αυτό. Άρα εδώ, όταν έχουμε λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη με την ανθρωπότητα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τοποστρατηγική για τα έθνη. Άρα έχουμε τα έθνη, έχουμε μερικά έθνη που είναι δίπλα, έχουμε μερικά έθνη που είναι μακριά, έχουμε σχέσεις. Εντάξει. Οι σχέσεις μπορεί να έχουν ετικέτες, εχθρική σχέση, ουδέτερη σχέση, θετική σχέση, αμοιβιός σεβασμός χωρίς φιλία. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει, αν θέλετε, γραφήματα που θα χαρακτηρίσουν ένα πράγμα. Άρα, να το δούμε λίγο σαν πρώτη επαφή με αυτά. Ανάλογα με το κράτος από το οποίο είστε, άρα η Ελλάδα, η Κύπρος ή ό,τι θέλετε, θέλω να μου βάλετε ένα στρόγγυλο. Μέσα στο στρόγγυλο θα βάλετε το κράτος, θα το κάνεις με την Ιταλία. Άρα βάζετε μέσα, ας πούμε, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και μετά μου βάζετε δίπλα αυτοί που συνορεύουν μαζί μας. Ένα. Άντε. Άρα πάνω κάτω θέλω να έχω ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι αυτό που βάλαμε στο κέντρο και αυτή είναι η άλλη. Αυτό τώρα που κάνουμε είναι η γειτονιά. Θες. Ναι, όσο πολύ σε όχι, είμαστε με σύνορα. Είμαστε με σύνορα. Σύνορα. Είμαστε σε κράτος. Μην ξεχνάς το άλλο κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα, άρα όσο είναι μετά. Μπορεί να το και στην άκρη, βάλω το και στο Βυζάντιο, βάλω και στο Λούγκο, κάνει κάτι. Άμα σα έκανα αυτή την άσκηση με το Βυζάντιο, θα ήθελα να δω τη φάτσα σα γιατί θα βάζετε γύρω. Ειδικά για αυτού που το παίζουν ότι είναι Βυζαντινή. Πες ρε παιδί μου, πες μου απλώς με ποιους είναι ωραίο. Εδώ σε θέλω, όταν ο όρος είναι 11 η ώρα.
Και αυτό εδώ το ρωτάω τώρα. Για αυτό το θέμα. Άρα δεν έγραψε σε κανένα μπράβο. Εδώ το τραγούδι να το βάζω και η Ιταλία με τη συνορεύει και η Κύπρος. Όχι, όχι. Γιατί. Ξαναλέω. Εδώ έχουμε μερικούς που είναι Κύπροι. Έχουμε μερικούς που είναι Ιταλούς. Άρα λέω, ο καθένας βάζει την χώρα του μέσα. Λοιπόν, επειδή είσαι Ιταλίδα, επειδή έχεις άγωγο, συμφέρονται πίτα, θα έχεις οριοθετήσει τα πάντα. Είμαστε στα 6 Αφρικά Μίλια, δεν είναι το θέμα. Έχουμε σύνορα ξηρά. Όχι. Όχι. Ωραία. Έχουμε σύνορα θαλάσσια. Ναι. Άσε την πάει καλά. Για όσο είναι όρια, δεν είναι σύνορα. Εντάξει. Γι' αυτό οριοθετούμε την ΑΟΣ. Δεν συνορεύουμε την ΑΟΣ. Άρα, για να έχουμε σύνορα, για να έχουμε σύνορα θαλάσσια, ειδικά για την Ελλάδα, σύνορα, πρέπει να είμαστε σε απόσταση μικρότερη των 12 νατικών μιλίων. Άρα, το θέμα είναι αν υπάρχει κάτι που είναι στα 12 νατικά μίλια. Με την Ιταλία, τα πιο κοντινά που μπορεί να σκεφτείς, είναι τα Διαπόντια νησιά. Μας εντάξει. Άρα, για την Κύπρο, θα μου πείτε, μας δουλεύετε, παιδιά. Άρα, έχετε σύνορα. Είναι επικίνδυνη η ερώτηση με εσάς. Όχι, αλλά θα σου κάνω άλλη. Είμαστε 39-45, είμαστε Γαλλία. Η Γαλλία είναι κομμένη στα δύο. Έχουμε μία περιοχή που είναι ελεύθερη και μία περιοχή που είναι υπό τον έλεγχο των Ναζί. Οκ. Όταν μπαίνει στον έλεγχο των Ναζί, είσαι με τη δικαιοδοσία της ελεύθερης Γαλλίας. Θεωρείται κράτος. Προσέξτε, εδώ δεν είμαι στα έτσι, είμαι στο κράτος. Δηλαδή, το κράτος, η κυβέρνηση του Βυσσί, πάει μέχρι ένα όριο. Οκ. Τι είναι πάνω από αυτό το όριο. Γι' αυτό, Παντελή, είναι λίγο... Να το προσέχετε λίγο. Έχουμε ένα θέμα με τα κατεχόμενα. Είχε ξεχωριστή σημεία, όμως. Ξεχωριστή σημεία, μαζί μας, Κυριάκο, έχει και τα κατεχόμενα. Αλλά δεν είναι καλό κριτήριο αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί η σημαία είναι δημιουργία του ενός. Δεν σημαίνει ότι είναι αποδεκτή από τον άλλο. Δηλαδή, τα κατεχόμενα, για να καταλάβεις που το πάω, 15 Νοεμβρίου 1983, τα κατεχόμενα ανακηρύσουν ότι είναι ανεξάρτητο κράτος. Αυτό, ναι, δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό. Το θέμα είναι ότι μετά αναγνωρίζονται από την Τουρκία. Δεύτερο τραγικό λάθος για τους Τούρκους, όχι για εμάς. Πώς? Όχι από την Ολλανδία. Όχι, αυτό ψάξω, αυτό είναι λάθος. Λοιπόν, ξανά. Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι άμα το κοιτάξω κρατικά, μπορείς να μου πεις ότι η αρμοδιότητα του Κυπριακού κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλύπτει όλη την Κύπρο. Όχι. Α, τι στον διάλογο δεν καλύπτει. Τι είναι. Ψευδοκράτος, ωραία, εντάξει, οκ, είναι ψευδοκράτος, αλλά θα πρέπει άλλα θα μου πείτε. Άρα, το θέμα είναι, συνορεύουμε με ένα ψευδοκράτος ή έχουμε ψευδοσύνορα. Ψευδοσύνορα. Άρα, ξέρω ότι ο δάσκαλος τα ονομάζει διόδια. Για μας είναι ψευδοσύνορα. Εσύ μη γελάς. Ξέρω, έχουμε καλό. Λοιπόν,
Όχι. Γιατί αλλού, εδώ είναι Θράκη, έχουμε εκεί πέρα, αυτοί είναι πεπισμένοι ότι έχουν σύνορα με άλλο κράτος. Συμφωνούμε. Ωραία. Άρα όμως το θέμα είναι ότι είναι στο πλαίσιο του ελληνισμού ή του κρατισμού. Κρατισμού. Άρα εγώ ξαναλέω, σε όλα αυτά την άσκηση που κάνουμε τώρα είμαστε μόνο στα κράτη. Να μην μπερδεύεστε και μετά μου κάνετε λίγο. Άρα το θέμα είναι ότι το κράτος για μένα σταματάει εκεί που δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση. Π.χ. γίνεται ένα έγκλημα, οτιδήποτε, μία βόμβα στα κατεχόμενα. Φταίει η κυπριακή κυβέρνηση. Γίνεται τώρα από κάτω, σε ελεύθερες περιοχές. Φταίει. Λάθος. Θα τα την κυβέρνηση. Όχι, γιατί μπορεί να είναι στο μαλλί. Ποτέ δεν φταίει η κυβέρνηση. Για τον Ελλάδο υπάρχουν κυβερνήσεις που φταίνουν και μας το εξηγούν και μάλιστα λένε και συγγνώμη. Στην Ελλάδα είναι όταν πόρες στην Ελλάδα έχουν μια κράτη σοβαρό κράτος. Οι άλλοι δεν το έχουν. Εμείς για μας είναι κάτι το ουτοπικό, το οποίο είναι όλοι οι άλλοι. Το δεύτερο είναι την κυβέρνηση, είναι η κυβέρνηση, είναι σίγουρα προσωρινή. Αλλά να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Θυμάστε ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας είπε συγγνώμη μετά από 500 χρόνια. Θυμάστε ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε συγγνώμη. Αυτά είναι κράτη. Όχι, ξανά έρχομαι σε αυτό. Εγώ θα ήθελα απλώς να καταλάβετε λίγο την άσκηση. Είναι ότι εδώ το έχετε λύσει, δεν θα σας δώσω τη λύση, αλλά θέλω να κάνετε τώρα το ίδιο για τις άλλες. Στο δεύτερο βαθμό. Δηλαδή, αυτός πάει κάπου εδώ, κάπου εδώ, κάπου εδώ, αυτός κάπου εδώ, κάπου εδώ, κάπου εδώ. Άρα θα το ονομάσουμε, ας πούμε, ότι είναι οι γείτονες βαθμού 2. Εντάξει. Άρα, οι γείτονες, οι κλασικοί, θα είναι βαθμός 1 και τη συγκεντρώσου. Βαθμό 2 θέλω. Το γράφεις. Όλο κάποτε, γίνεται ωραίο. Βέβαια, εσύ πήγες στην Ιταλία, έχεις πιάσει όλη την Ελλάδα. Τι είναι αυτό μου, χαρματώσιμο. Εδώ, πάρε εδώ. Κοίτα εδώ, να κόψει άνθρωπο. Άρα, θα δείτε ότι απάνω κάτω, θυμάστε τι κάναμε ασκήσεις με πρώτο κύκλο, δεύτερο κύκλο. Και εδώ είναι τα πόδια. Οι ρίζες. Αυτός ήταν ο πρώτος κύκλος. Αυτή τώρα που ζωγραφίζεται είναι ο δεύτερος κύκλος. Και θα δείτε ότι ο δεύτερος κύκλος σε μερικά σημεία θα είστε λίγο φλουφλού. Το είπα διπλωματικά, εντάξει. Και θα δείτε ότι μερικοί από εσάς που πήγαν και έγραψαν γραμματώσιμα σε μια γωνία, τώρα θα πρέπει να εκδώσουν νέο γραμματώσιμο, γιατί θα πάει έτσι. Άρα αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι όταν εσείς δίνετε μεγάλη σημασία μόνο στην έννοια της γειτονιάς, η οποία θα είναι τα κατάλοιπα της γεωστρατηγικής, θα δείτε ότι η γειτονιά της γειτονιάς σας δυσκολεύει.